Σαββατοκύριακο. Και όλα θα πάνε καλά όταν ανοίξουν τα μικρόφωνα και καταφέρουμε να ομιλήσουμε και να σας καλημερίσουμε βεβαίως, βεβαίως. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Λόγω επειδή για ακόμα ένα πρωί στο Λίμπερο 107,4 και όλα πάνε καλά. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, όσο και να το πεις, ένα παραπάνω φτερούγισμα στην ψυχούλα μας και στην καρδιά μας. Έχουμε Παρασκευούλα με λιγότερο κρυουλάκι σε σύγκριση με τη χθεσινή αρκετά παγωμένη ημέρα, ή μάλλον σε σύγκριση με το χθεσινό αρκετά παγωμένο πρωινό, καθότι το φαινόμενο του ξενοφόντα θα μας αφήσει πίσω, αλλά θα παραδώσει την σκυτάλη στον Ζορμπά. Θα δώσει το χεράκι, θα κάνουν high five και ο Ζορμπάς θα αγκαλιάσει την χώρα μας και θα δώσει τα ωραία του μέσα στο επόμενο διήμερο. Από σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα πλήξει περισσότερο την Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη αρχικά, και θα ανέβει προς τα πάνω. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Στέφανο. Τι κάνεις Στέφανε, πως είσαι? Είσαι MVP's 12 Μποφόρς. Ο Sherlock Holmes. Ο MVP's. Ο MVP's. Έτσι να το κάνουμε. Ο MVP's. Ο MVP's. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Sherlock Holmes. Ναι. Του ξενοφόντα. Αυτός ο ξενοφόντας είναι μεγαλύτερος του Τρίφωνα. Δεν ξέρω. Ο Ζορμπάς που έρχεται. Ο Ζορμπάς είναι κυκλώνας. Έτσι λένε αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Τους κυκλώνες. Τι γίνεται τώρα? Καλά, καλά, καλά. Κρύο, λέει, καλά. Θα έρθει, λέει, ο κρύος. Ήρθε ο κρύος. Περισσότερο προς τον νότο παρά προς τα εμάς. Στις Χαμουτζίδι. Ναι, ναι. Σήμερα, να φανταστείς, θα είναι κλειστά και τα σχολεία σε όλη την Αττική, γιατί περιμένουν βροχές, καταιγίδες, θεομηνίες, αγέριδες. Ναι, πάλι τεμπέληδες εκεί πέρα. Πάλι τεμπέληδες αυτοί οι δασκάλοι εκεί. Με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κλείνουν τα σχολεία. Και πού είναι πρώτα να γίνει η ιστορία και μετά. Φοβούνται τώρα. Τα σκάλι είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα. Πολύ δύσκολα. Πέρα από την πλάκα. Έχει ζήσει με 800 ευρώ σε άλλη πόλη επί 10 χρόνια να μετακινήσει. Να μετακινήσει 10 χρόνια στην άλλη πόλη. Σκάλι, έχω ζήσει αλλιώ. Έχει ζούγκλα. Με παιδάκια έχει να κάνει ποτέ. Υπάρχει μια φημολογία, υπάρχει έτσι μια. Έχει ζήσει 3,5 μήνες διακοπές το καλοκαίρι να πληρώνεις. Δεν είναι το θέμα διακοπές. Έχει να κάνει με ψυχούλες, έχει να κάνει με παιδάκια. Μία ώρα δεν αντέχει ένας γονέας ή ένας θείος σε ένα παιδότο που πας για ένα καφέ και δεν αντέχει τα παιδάκια και θα τα αντέξει στο σχολείο. Μη δασκάλι, μη πρώτη ώρα κενό συνέλευση, 25 Μαρτίου. Είναι ένα. Γενικότερα υπάρχει έτσι ένα κλισέ το οποίο. Δασκάλι. Δεν ισχύει. Ίσως κάποια χρόνια παλιότερα αυτοί που μας μεγαλώσανε και αυτοί που. Ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι σου λέω ότι μπορεί να κάνεις 10 χρόνια μακριά από το σπίτι σου, να μετακινείσαι συνεχώς, να μην έχεις σταθερή βάση, να νοικιάζεις 300-400 ευρώ και να παίρνεις ας πούμε 800 και να σου μένουν 400 στην άκρη και να πρέπει παρόλα αυτά να πάει να διδάξεις, να πάει να είσαι. Για άρρωτα και αυτούς οι δυτικούς στα φροντιστήρια. Καθαρό μυαλό. Όχι, δημόσιο δεν είναι. Η παραπαιδεία είναι ένα παρεπόμενο της παιδείας. Δεν έχει να κάνει ότι είναι τεμπέληδη η δασκάλη. Γιατί δεν έχει να κάνει ότι είναι δασκάλη. Γιατί θέλουν να διοριστούν όλοι στο δημόσιο. Μα το σχολείο είναι δημόσιο. Το σχολείο είναι δημόσιο φορέα. Δεν είναι ιδιωτικό. Δεν έχει να κάνει. Πώς στην Ελλάδα είναι δημόσιο το σχολείο? Ποιο το λέει αυτό? Στην Γαλλία έχει πάει. Στην Γαλλία έχει πάει. Γιατί δεν έχει ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα? Έχει. Όποιο θέλει κάνει τι επιλογέ του, πηγαίνει. Ναι, άλλο θέλει να πάει στο δημόσιο δάσκαλο. Η παιδεία πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν. Αυτό είναι το. Έτσι πρέπει να είναι τελικά. Έτσι πρέπει να είναι και όπως και τα νοσοκομεία. Αφού είναι, δεν είναι δημόσια και δωρεάν, να κάθονται και μην κάθονται και 5 μήνες το χρόνο διακοπές. Μα πώς θα γίνει αφού πρέπει να καθίσουν, να το αντιστρέψουμε εμείς. Πώς λέει Σάββατο, Κυριακό και τέλος η δουλειά. Πρέπει κάποια πράγματα να πάω στα βρασνά μετά. Πρέπει κάποια πράγματα να μην τα. Να μην διονύζουμε. Α πούμε, και να μην είμαστε άδικοι προς κάποιους επαγγελματίες ή κάποιους ανθρώπους που επιτελούν λειτουργήμα. Διότι είναι λειτουργήμα η δημόσια και δωρεάν παιδεία. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό. Δάσκαλος είναι. Μας το κλεισέ. Δάσκαλος είναι. Νάτος, νάτος. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι έγινε? Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου. Καλησπέρα σας. Ω, παπα, τι έπεσε και ο Ματζιούκος από κάτω. Επανάληψη, ναι, ναι. Έτσι. Τι έγινε? Καλά, δεν σε ακούμε δυνατά. Δεν σε ακούμε δυνατά. Δώσε ένταση. Ποιος μιλάει? Κανένας. Εσύ είσαι? Καλά, ρε, πάνε, όλα καλά. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, βέβαια. Τι βαρύ ακούμε.
Έπεσε κρύο. Έπεσε κρύο. Ωπα, έλα δάσκαλε μου. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Δίδαξέ μας. Τι να ζάξουμε, φίλε, τι να ζάξουμε. Ωπα, κάτι έγινε τώρα στο καφενείο εχθές και κάτι έγινε τώρα, είσαι βαρύς. Δεν θυμάμαι τίποτα τι έγινε. Τι έγινε, αλλοιώθηκε η πραγματικότητα. Σχεδόν για τον Ολυμπιακό κατεβάζα μου στις θέσεις. Α, συνθέσεις, κατεβάσετε χαρτάκι, θα δώσετε στο Λουτσέσκου χαρτάκι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ποια είναι η σύνθεσή σου δηλαδή. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Εντάξει. Απλά έβαλα δύο τερματοφύλακες. Δύο τερματοφύλακες θα χρειαστούν, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Και το Ρέι και τον Πασχαλάκη. Μέσα, μέσα, και τα Σουσάμια. Βέβαια. Το λέω με 12 παίχτες ο Πάοκ. Με 12, 12 δεν ξέρω, λέμε ο Πάκο ότι έχει το 12ο παίχτη το λαό του και ούτω καθεξής. Ας παίξουμε 9 και να έχει δύο τερματοφυλάκες. Έτσι. Τερματοφυλάκου δύο άτομα, όχι ένα. Έτσι, αυτό θα πει αλλίωση της πραγματικότητας. Τα πήγατε πολύ καλά χθες στο καφενείο μου φαίνεται. Α, μπράβο. Έτσι, μ' αρέσει. Τι έρευνα θα έχουμε σήμερα. Κάτι θα βρούμε να ερευνήσουμε. Κάτι θα έχει. Έχει και αγωνιστικό διήμερο, προγνωστικά τέτοια. Σε ακούω βαριά να στενάζεις, τι έγινε εδώ, στεναχωριέμαι. Πέφτηκε. Μαζεύτηκαμε αργά, 2 η ώρα μαζεύτηκα. Α, και τι ώρα σηκώθηκες. Ένα φεκοντζάκι, σηκώθηκα κάτι στις 4. Καλά ρε, μόνο με 2 ώρες, είναι δυνατόν. Έβρασα κάστανα. Αυτά είναι. Ναι. Αυτό είναι το πρωινό μου σήμερα, τα κάστανα. Κάστανα, μάλιστα. Δεν λογαριάζεις κάστανο δηλαδή. Τι να κάνουμε, καλό πέρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σήμερα τελευταία Παρασκευή, τελευταίο Σαββατοκύριακο πάνω στα βουνά. Και Δευτέρα κατεβαίνω κάτω. Έλα. Έχω καθαρίσει το σπίτι. Το έχω σφουγγαρίσει, έχω κλείνει όλα τα πάντα κρύσταλλο. Είναι μόνο τα συντόνια να μάσω και κάτω. Βουρ. Βουρ τη Δευτέρα. Βουρ για τον πατσά της Βερίας, να φανταστώ. Τη Δευτέρα θα σε πάρω τηλέφωνο. Τι έγινε δε πάνω. Εντάξει, ελπίζουμε να τα καταφέρεις. Να σε καλά, σε φιλούμπε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα, 0. Καλημέρα. Και εδώ 0. Καλημέρα. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Τα καταφέραμε. Τρεις φορές είπα καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Εντάξει, μωρέ, περίμενε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, αφού ή το κατηλημένε. Τρώμε πόρτα. Πόρτα τρώμε. Σαν να πέφτει από το ελικόπτερο. Έτοιμος εκεί, τέτοιο. Ναι. Τι λέει. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, μια χαρά. Κοίταξε. Ήθελα να πάω με γκάζια σήμερα τον Στέφανο, έτσι Παρασκευή, να μην τον αφήσω. Έλα, έλα, πάμε τώρα. Έτσι, και εγώ έχω ένα θέμα τώρα από σήμερα. Αγάπη, έτσι. Ναι. Γιατί με γύρισε τα μυαλά και λίγο χρήσαντο εχθές που ακούγαμε. Αυτά που λένε τα πιστεύετε στο τέλος. Μετά άκουσα και αυτά εδώ που έλεγε πρωί-πρωί, άρχισε πάλι για δασκάλους, μπασκάλους και τέτοια. Ναι, στην Μπέλχανάρη. Φίλε, να σε πω κάτι. Έλα. Άντε να το πάρω αυτό. Εγώ που είμαι δίπλα σε δημοτικό, ναι, και ζω με τους δασκάλους, πραγματικά ζω, ναι, γιατί είναι οι ίδιοι που με είχαν από τον υπηαγωγείο, είναι οι ίδιοι ακόμη. Πω πω, αμετάθετε. Πώς προκύπτει το Μπελχανάδες, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Γενικότερα με αυτή την συνολική, ας πούμε, και τη, ναι, γενίκευση, η οποία είναι πάρα πολύ άδικη. Είναι πάρα πολύ άδικη και την ακούω γενικότερα να επικρατεί. Αυτό. Ο Πάπης είπε μια αλήθεια. Ξέρω και τα καλά τους, ξέρω και τα στραβά τους. Μια είπε με τις γενικεύσεις έχω το θέμα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν καλοί κακοί. Η μισή από εμάς, δηλαδή που δεν δουλεύουμε, θα θέλαμε να είμαστε και σαν αυτούς όπως νομίζουν. Δηλαδή, που λέμε για το δημόσιο. Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι χάθηκε το όνειρο του διορισμού, εξού, ναι, και αυτή η σύγχυση. 85% έπαιζε δικοματισμός. Επειδή υποσχόταν μια τέτοια πραγματικότητα από τη στιγμή που χάθηκε το όραμα του διορισμού, ξαφνικά όλοι πέσαμε από τα σύννεφα και ανακαλύψαμε, ας πούμε, νέες πρακτικές και νέες θεωρίες. Γι' αυτό δεν πάει να σπουδάσει κανένας δάσκαλος πλέον, επειδή τελείωσε ο διορισμός. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζω. Έχεις πάει στο παιδαγωγικό να δεις τι γίνεται. Δεν θα σπουδάσεις δάσκαλος επειδή δεν υπάρχει διορισμός. Πότε θα διοριστούν, ποτέ δηλαδή. Πάνε σπουδάζουν δάσκαλοι. Γιατί μπορώ να καταλάβω. Γιατί βλέπεις, αφού σου λέω, οι ίδιοι δάσκαλοι είναι που με είχαν εμένα είναι ακόμη. Γιατί είχε βγει ένας νόμος, περιμένουν τώρα να. Ναι, μα καταρχήν δεν γίνονται διορισμένο, ενώ υπάρχουν το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κενές θέσεις σε πάρα πολλές περιοχές. Τα παιδιά είναι γεμάτο κενά, δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν είναι το πρόβλημα, ας πούμε, ο δάσκαλος ο οποίος διορίζεται. Το πρόβλημα είναι η παιδεία συνολικότερα, η οποία υπολειτουργεί. Και δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές, ας πούμε. Δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις. Δεν. Αυτό. Και σου λέω, ακόμα και μέσα στα σχολεία, ας πούμε, Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή θέσεις που έχουν ξεκινήσει. Βρισκόμαστε τον Οκτώβριο.
Όπως κατάλαβες, ο Μπάμπης έχει δώσει γκάζι τώρα. Έδωσε γκάζι. Αλλά είναι τεμπέλχανάδες. Όχι, ρε, τεμπέλχανάδες. Τι λέτε να πω από την 20 Μαΐου, διακοπές θα βράσουν όλοι εμένα εξοχικό είναι, σε παρακαλώ. Και αυτό με τα δώρα που... Άιντε τώρα. Μπορεί να έπαιρνε 10 χιλιάρια δώρα που... Άιντε να κάτσε τώρα από τις 10 Δεκεμβρίου στο λύζουμε τα σχολεία τώρα να πούμε ποίηματα, βραδιά, έργα τέχνης και τέτοια. Άιντε σε παρακαλώ. Έχεις ιδέα όμως ότι τι σημαίνει παιδαγωγική. Τι σημαίνει. Παιδαγωγική, τι έχει να κάνει όταν έχει να κάνει με διαχείριση ψυχών. Ξέρω πώς με διαχειριζόταν και εμένα να πω. Στο εξωτερικό σε πληροφορώ, ότι ανά. 20 μέρες άδεια έχω στο εξωτερικό. Καταρχήν η Ελλάδα είναι η χώρα με τις λιγότερες αργίες. Στο εξωτερικό. Τι λες. Ανά 6 εβδομάδες τα σχολεία σταματάνε και έχουν 2 εβδομάδες άδειες. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Όχι. Ότι σε σύγκριση με την Ελλάδα έχουν πολύ. Απλά σταματάνε λίγο περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε. Έχουν 1,5 μήνα. 20 Μαΐου με 15 Οκτώβριο. Ανά 6 εβδομάδες έχουν 2 εβδομάδες κενό τα σχολεία. Που αυτό δημιουργεί στην Ελλάδα θα λέγαμε. Και πού θα αφήσω το παιδί, γιατί εδώ το έχουμε δει το σχολείο ως πάρκινγκ και δεν το έχουμε δει ως φορέα μάθησης. Το έχουμε δει απλά ότι πάμε να παρκάρουμε το παιδί για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Στο εξωτερικό σου λέει αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι εργαζόμενοι, γιατί σου λέει ανά δύο εβδομάδες σταματά το σχολείο, πού θα τα αφήσουμε. Αναγκάζονται μετά, πάνε και τα βάζουν μέσα ας πούμε, σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ή οτιδήποτε για να μπορέσουν να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αν το είχαμε αυτό στην Ελλάδα, τι θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε. Οι τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάδες είναι όλοι. Κάντε καλά, παγκόσμιο τεμπελχανάδες. Ανακαλύψαμε, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Εμένα πιο πολύ, ας πούμε, αυτό που με πειράζει είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, είναι ότι πραγματικά δεν είναι όπως παλιά. Πολύ λίγοι δάσκαλοι και καθηγητές ειδικά που κάνουν μία ώρα και δεν αγαπάνε τα παιδιά στο θέμα αυτό που λες παιδαγωγικό. Το οικονομικό δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνουνε. Δηλαδή δεν τον έχεις όπως είναι που ακούω τους παππούδες, τους πατεράδες που τους λέγαμε ο δάσκαλός μου και αυτά και ήταν λες και ήταν μέλος της οικογένειάς τους. Δεν το έχουν αυτό. Τη ζεστασιά στα παιδιά. Κάζει ζεστασιά, ρε, πήγε βέργα παλιά, ρε. Βάργα ήταν. Ζεστασιά, βέργα. Βέργα, σε βέργα όμως υπήρχε. Γι' αυτό υπήρχε και σεβασμός, ρε φίλε τώρα. Άσε τώρα. Τώρα στα βλέπουν τα παιδιά, δηλαδή βλέπω ότι αν ο άλλος δεν είναι και καλός μαθητής για χίλιους δυο λόγους, δεν τον έχουν και σε εκτίμηση. Τον έχουν λες και είναι, δεν τον αγαπά το ίδιο το παιδί. Δεν μπορεί να επιβληθεί ο δάσκαλος τώρα, σήμερα η μέρα. Τώρα στο οικονομικό, να σου πω κάτι. Καλά κάνουν, ρε φίλε. Και εγώ τώρα που δουλεύω σε ιδιωτική, δηλαδή που έχω μια επιχείρηση και δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Βέβαια. Και αμοιβόμαστε. Τώρα, άμα με έβαζε σε μένα, τώρα, άμα με έβαζε να γίνω, θα γινόμουν ο πιο τεμπελχανάς. Γιατί, ρε φίλε, έχω κάνει τόσες θυσίες, τόσες αυτά. Να. Και έτσι και λες, βλέπεις στο τέλος, δεν υπάρχει η μαρμίτα. Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω κάτι. Εκάστος το είδος, ο καθένας έχει τις διαφορετικές προκλήσεις, διαφορετικές δυσκολίες. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα το ένα με τον άλλο. Το πρόβλημά μας εδώ στην χώρα είναι ότι μπερδεύουμε τα πάντα. Τα έχουμε κάνει ένα χταρμά. Δηλαδή, ιδιωτικό τομέα, εργοστάσιο, πανεπιστήμιο, όλα τα έχουμε κάνει. Μία άμορφη μάζα και κρίνουμε. Όλα τα πράγματα τα κρίνουμε συνολικά. Φουρναρί. Δεν εξετάζουμε. Πόσο καιρό έχεις μαγαζί, ρε. Πόσο καιρό έχεις μαγαζί και δουλεύεις. Κοίταξε το μαγαζί, φίλε, είναι γιατί άλλος με λέει. Γρήγορα θα σε πω. Πες. Θα σε πω. Δεν μου λες. Μπράβο, 40 χρόνια δουλεύεις ιδιωτικός υπάλληλος. Περίμενε, ρε. 40 χρόνια δουλεύεις ιδιωτικός υπάλληλος. Έχεις εξοχικό στη θάλασσα. Λέγε. Είχαν οι παππούδες μου. Α, οι παππούδες σου έκανες. Να κάνεις. Θα σε πω τι σχέση έχει. Αυτοί οι δάσκαλοι πώς έχουν όλοι από ένα εξοχικό. Ένα εξοχικό στη θάλασσα. Πώς έγινε να έχουν, γιατί του ταιριάζανε με τις διακοπές τους, φίλε. 4 μήνες το καλοκαίρι να κάθονται, γι' αυτό και παίρνουν σπίτι. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν έχουν όλοι δάσκαλοι. Όλοι έτσι είναι. Εγώ κάνω δάσκαλο. Δεν είναι όλοι έτσι. Όλοι αυτοί που ξέρω, όλοι έχουν εξοχικό. Όλοι ξέρω, ωραία, μπράβο. Ωραίο μέγεθος μέτρησης, αυτοί που ξέρω. Θα μιλάμε πραγματιστικά. Πραγματιστικά, οι καινούργοι δεν έχουν. Μα και τους καινούργιους μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τα παιδιά που είναι με 800 ευρώ και αγωνίζονται 10 χρόνια. Αυτός αγωνίζεται 40 και δεν πήρε. Ιδιωτικό. Μα λέμε και τα νέα παιδιά τώρα δεν λέμε ότι κανείς δεν έχει εξοχικό. Γιατί πήραν ένα εξοχικό όλοι πάλι. Γιατί το συνδυάζανε με την καλοκαιρινή διακοπές που ήταν πολύ και μεγάλες. Τεράστιες, 4 μήνες. Τεμπέληδες. Μπορώ να σου φέρω παραδείγματα εξοχικών άπειρα. Δεν είναι αυτή η λογική, ρε εσύ. Η όλη δικιά σου λογική είναι καλύτερη. Εντάξει τώρα. Στη Γερμανία και ο ιδιωτικός τομέας στην ουσία σαν δημόσιος είναι. Και τα αφεντικά, δηλαδή λέει ο άλλος αρρώστια, δεν έρχομαι στη δουλειά. Τα έχουν κάνει έτσι ώστε ούτε να γκρινιάξει και το αφεντικό, ούτε να γκρινιάξει ο υπάλληλος. Αυτά φταίει το κράτος.
Φταίει το κράτος. Το κράτος λέει, γιατί τους δίνει από 4 μήνες άδεια και το χειμώνα άλλη μία και το Πάσχα άλλη μία. Γι' αυτό ρε φίλε. Μα σου εξήγησα το λόγο. Και δεν είναι ούτε μία ούτε 4. Είναι 15-15 και 2 μήνες το καλοκαίρι. 5 μήνες άδεια παίρνουν. Και σου εξήγησα και στο εξωτερικό συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα παγκόσμια. Στις πολιτισμένες χώρες του δυτικού κόσμου αυτό συμβαίνει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ε? Ναι, σε κερδίσουμε να πάρουμε μια γραμμούλα. Σε διώχνει, σε διώχνει. Όχι, έχουμε γραμμούλα γι' αυτό. Τα πώς θα γίνει τώρα. Μετά, άντε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Επειδή έχω τελειώσει και φάση σαλόνι για πισίδα. Ναι. Δούλεψα 8 χρόνια αναπληρωτής. Mm-hmm. Γυμναστής, αγόρι μου. Ναι. Θέλω να... Αποκάλυψη. Θέλω να εκφράσω μια γνώμη. Βεβαίως. Οι δάσκαλοι, ειδικά στην πρωτοβάθμια, τα παλιά τα χρόνια ήταν τα πιο ελεηνά. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Πιο normal, πιο normal, πιο normal. Μας κρίνανε από την εργασία των γονιών μας και ανάλογα με... Ισχύει αυτό το που λες. Εννοείται. Ανάλογα... Τότε, όχι σήμερα. Όχι σήμερα, μα εγώ μιλάω για το σήμερα. Εγώ μιλάω μέχρι το 2010. Για το σήμερα μιλάω εγώ. Όλοι έχουν εξοχικά, από εδώ και πέρα τα παιδιά τα ξέρω. Και επειδή τότε καθόμασταν δύο ζευγαράκια, είχαμε κρίνανε και το ζευγαράκι με ποιο ζευγαράκι θα κάτσουμε. Καταλάβει, δεν ένα ασθενία. Για την δευτεροβάθμια δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν ισχύει και δεν ισχύει και σήμερα να το ξέρει, γιατί έχω δουλέψει στα σχολεία. Βεβαίως. Και η γνώμη μου είναι οι δάσκαλοι να παίρνουν από 300 μέχρι 350 ευρώ μισό, όχι παραπάνω. Γιατί? Σήμερα. Γιατί? Για να μάθουν. Για να μάθουν οι δάσκαλοι, μάλιστα. Καλά, έγινε. Έγινε. Ασυνδοσία, γιατί. Τι να πω, ρε φίλε, εθνικές εορτές, απελευθέρωση της πόλης, 10 σήμερα το Πάσχα, 10 σήμερα τα Χριστούγεννα. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή η αργία. Μα σας εξηγώ ότι παντού στο εξωτερικό, στις ποτιθέμενες πολιτισμένες χώρες εδώ που τις βλέπουμε και τις θαυμάζουμε και λέμε δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος, υπάρχουν οι αντίστοιχες αργίες. Ακριβώς το ίδιο χρονικό περιθώριο δίνεται σε όλους για ανάπαυση, ξεκούραση, ό,τι θέλεις πες το. Ένα μήνα. Είχα μάσει μια χρονιά τις μέρες που είχα δουλέψει και ήταν 167 ναι. ευρώ το χρόνο. 167 εργάσιμες ημέρες. Ναι, σου λέω, αυτό γίνεται παντού, παντού. Και έπαιρνα χιλιάδες. Στην Ευρώπη τουλάχιστον. Ακούς. Ναι. Ήμουν αναπληρωτής και έπαιρνα 1106 ευρώ με 157 ημέρες το χρόνο. Και στον ιδιωτικό τομέα τόσο είναι. Δηλαδή, τόσο θα δουλέψω, δεν θα κάνω παραπάνω μέρες. 150 μέρες το χρόνο. Μα και στα ιδιωτικά σχολεία δεν κλείνουν 2 μήνες το χρόνο. Δεν είναι το θέμα δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Είναι το θέμα της εκπαίδευσης ότι έχει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει να κάνει. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας έχουν ακριβώς τις ίδιες μέρες. Και αργιών και. Και ναι, αλλά εκεί πάλι δίνουν το παρόν στο σχολείο. Δεν το παρόν. Θα τελειώσουν τον Ιούνιο. Κάνουν δουλειές εκεί. Δεν είναι. Τώρα τι πάνε, δίνουν το παρόν. Δίνουν το παρόν και κάνουν δουλειές. Και κάνουν ιδιαίτερα δουλειές. Εκεί, πληρώνουν τα παιδάκια. Τι κάνουν, δεν κάνουν τίποτα από αυτά που λες, δεν ισχύει. Τι κάνουν, πάνε κουρεύουν τον καζό. Καλά. Όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο ορολόγιο. Δεν μιλάω για τώρα. Για μέχρι το 2010 μιλάω για τους Μπελχανάδες. Υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας, α πούμε, ένα ορολόγιο, ένα τέτοιο κάτι. Τέλος πάντων, δεν το λύσουμε εμείς το ζήτημα. Έγινε, άντε τσάω. Ανέβασέ μας με ένα το τάμπρες. Έτσι, το τάμπρες. Έτσι, άντε τσάω, τσάω. Λοιπόν, δεν θα το λύσουμε το ζήτημα. Θα το λύσουμε, θα γίνει χαμός. Δεν είμαστε εμείς οι καθήλυνα αρμόδιοι γενικότερα, διότι στην Ελλάδα έχουμε άποψη για τα πάντα και είμαστε... Ναι, έχουμε. Είμαστε πολεοδόμοι, είμαστε οικονομολόγοι, είμαστε... Φυσικά είμαστε. Είμαστε παιδαγωγοί, είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε hackers, όλα. Έλα. Είμαστε αστυνομικοί. Κατάθεση Στεφανιών. Detectives, τα πάντα. Ποιήματα. Ναι. Σήμερα έχουμε βαριόμαστε να κάνουμε μια συνέλευση καθηγητές. Άρα πάμε μια εκδρομούλα. Να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Ποιος το είπε, γιατί να κάνουμε. Να καταργηθούν, βεβαίως να καταργηθούν. Τι θα πει. Να μην υπάρχουν εθνικές εορτές. 25 Μαρτίου είναι Παρασκευή, από Τετάρτη λέμε ποιήματα για κατάθεση Στεφάνου και Δευτέρα βαριόμαστε. Αυτό με βρίσκει σύμφωνα. Να καταργηθούν οι λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα 28 του μηνού, Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού, Χαρίτων, Χαρίτωνας και Χαρίτος εορτάζουνε χρόνια πολλά σε όσους ακούσαν το όνομά τους. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λύσα κακιά που λέμε. Εγώ έχω τέτοια σήμερα. Έτσι, σημαντικά. Λυσασμένος ο Στέφανος, λυσασμένος για αποτελέσματα. Γκάσο. Η λύσα η οποία τίνει να εξαλειφθεί από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο τουλάχιστον. Παλιότερα είναι μια λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο το δάκωμα και το σάλιο των ζώων που είναι οι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος
Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσα κάθε 10 λεπτά. Ωραία, που τίνει να εξαλειφθεί που λέω. Άλλη αρρώστια. Και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Για την χώρα μας εννοούσα. Η Ελλάδα θεωρείται επισήμως απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσας από το 1987. Αν θυμάσαι παλιά με τα σκυλιά, έτσι. Ναι, χαμός. Δεν σε έχει δαγκώσει ποτέ σκυλί. Έφευγε. Έφευγε μόλις. Με έχει δαγκώσει μικρό δύο φορές σκυλί. Ναι. Και τότε δεν τα πολύ αγαπώ. Θα τα φοβάμαι λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και μάλιστα είναι ο Τζακ στο χωριό, το οποίο το έπαιζα κιόλας τον Τζακ. Τον είχα εκεί. Πώς τον έπαιζα, βέβαια είναι το θέμα. Που αγανάκτησε και με δάγκωσε. Τσογλάνια, δεν θα αγκάσει τον μπάμπι να πούμε, σα τάιζε. Το χέρι που σα τάιζε, δαγκώσατε. Εμείς πολύ καλά παιδιά ήμασταν και καλά. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Σε FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται το φαινόμενο ξενοφών. Περιμένουμε να υποχωρήσει, να παραδώσει την θέση του στον Ζορμπά. Η κίνηση λέει του κυκλώνα αναμένεται να ακολουθήσει ανατολική πορεία, επηρεάζοντας με ισχυρές βροχές και πολύ θυελώδεις ανέμους μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου και της Κρήτης το πρωινό του Σαββάτου και στη συνέχεια την Αττική, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μέχρι το πρωί της Κυριακής στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν τα Δωδεκάνησα. Δεν ξέρουμε τώρα γιατί είχε τεθεί και ένα ζήτημα, μήπως επηρεάσει και την διεξαγωγή των... Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τουρέχτες. 120 κιλά παίκτης, μην τον πάρει ο αέρας. Δεν το είδα καθόλου το. Ούτε εγώ το είδα, αλλά το είδα στη θέση 10 το βάλανε. Εκεί καθόταν στο κέντρο του γηπέδου. Τουρέ, μεγάλη μεταγραφάρα. Ο παίκτης. Θα το χαίρεστε εκεί. Θα πάει μπροστά τον Ολυμπιακό και θα τον οδηγήσει ξανά στις μεγάλες επιτυχίες. Σίγουρα. Δεν μπορούσε το παλικάρι. Πού να παίξει, ρε, εσύ κάτσε καλά τώρα. Ο Τουρέ πώς θα παίξει. Υπέρβαρος είναι. Από 36 χρονών. Πού έπαιζε ο Τουρέ πριν έρθει στον Ολυμπιακό? Έπαιζε. Αγγλία έπαιζε στην City. Εντάξει, στη City έπαιζε τώρα τα τελευταία χρόνια. Εκεί. Ήταν πάλι στη City και πέρυσι. Ξέρω εγώ που γυρνούσε, γυρολόγος ήταν. Έφυγε, εντάξει, το 2005-2006 έφυγε από τον Ολυμπιακό, αλλά τον πήρε νύχτα η Μπάρτσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, παιχτούρα τότε. Πιτσιρικάς και ήταν το παιδί θαύμα. Αλλά εντάξει, φτάνει τόσο. Τι τον πήρε, τι το φορτώθηκε εκεί πέρα, αφού δεν πρόκειται να παίξει του. Εντάξει, έκανε την υποδοχή, ανακοινήθηκε το θέμα στις εφημερίδες. Μια χαρά τα εκτός, πράγματα. Εκτός λέω, γιατί κάνουν κάτι καλές κινήσεις στο Ολυμπιακό για παίχτες. Μήπως τον πήρε για μάνατζερ να φέρει τίποτα παιχτάκια. Παιδί. Να λες. Ναι, όπως αλλά Καρεμπέ. Εντάξει, ο Καρεμπέ έπαιξε και μπάλα εκεί. Εντάξει, ο Καρεμπέ είχε και περισσότερες διασυνδέσεις. Ναι. Έτσι ήταν και ένας Bon Viver. Ποντάρανε σε περισσότερα πράγματα. Ανδριάννα. Ανδριάννα. Σαν σήμερα το 1893 ο Πορτογάλος έμπορος κρασιών Αντώνιο Νταλμέιδα ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα τη Πόρτο. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Σφαιρά. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής της Κλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Θυμόμαστε όλοι εκείνο το πρωινό, 2000, βέβαια, τον Κώστα Κεντέρη. Εγώ θυμάμαι το 1912, το Τσικλητήρα, το Κωστάκι. Ναι. Χαμός, σφαίρα πήγαινε ο Κωστάκι Τσικλητήρας. Οδηγούσε μηχανάκι ο Τσικλητήρας. Σαν σκούτερ πήγε. Δεν οδηγούσε. Τάφο 80 πειραγμένο. Τάφο 80. Γιατί μετά το 2004 είχαμε αυτό το γνωστό ατύχημα με τον Κώστα Κεντέρη και έκτοτε... Αυτό που μας έμεινε ήταν το περιβόητο έολος Κεντέρη στο καράβι. Είχαν φάει πολλά λαχανικά ο Κωστάκης, ναι. Και τους πήγε για εξέταση. Να... Γιατί θα είναι και πιο μεγάλο μουστάκι από μένα. Το έολος Κεντέρη το θυμάσαι εδώ. Και πήγαινε... Τρεις φορές έκανε βόλτα αυτό, μετά το σταματήσανε. Γιατί πνίγει και κόσμο. Το παροπλήσανε τώρα. Το είχαμε δει μέσα στη χρονιά, το πουλούσανε για παλιοσίδερα. Είναι παροπλισμένο κάπου. Όχι, τι αυτό το βαθύ Πασόκ. Δεν είναι θέμα Πασόκ. Πλειοκτήτρες εταιρείας είναι. Που πήρανε το καράβι, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Και ανέβαζε κύμα και. Παρούσανε σιρήνες εκεί στα μουδανιά και στα λοιπά. Σκανδαλιδέοι, χαμός, υπουργείο στο τελικό. Ναυτιλίας ο Μαντούβαλος. Δώσε πόνο. Άλλο πάμε, τι έχουμε. Δώσε. Πάσοκ, πάσοκ. Σ' αφήνω εδώ να μονολογήσω. Να δώσω λίγο γκάζι, να βάλω λίγο καμιά φωτιά, να βάλω κανένα σπίρτο και κανένα πασοξής εδώ πέρα. Καλά, δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται. Φουλούρια τώρα που μπορεί. Φουρναρί. Δεν είναι σαν τις ομάδες, είναι στα εύκολα. Το πασοκ, στα δύσκολα κανένας. Πάμε, ποιος γεννήθηκε, ποιος πέθανε, ποιος έχει τρισάγιο σήμερα. Δώσε.
Σήμερα έχουμε του μηνού πόσο? 28. 28, ποιος γεννήθηκε τώρα? Αλμέιτα, Αλμέιτα, είναι όλοι Αλμέιτα ποδοσφαιριστές στην Πορτογαλία, ρε φίλε. Ένα πράγμα όπως ο Παπαδόπουλος. Έτσι, έτσι. Αλμέιτα. Αλμέιδα, πώς το λέγανε τον αυτόν, δεν είχε και άκρη να τον. Αλμέιδα, δεν είχε πρόβλημα. Ήταν στην Ελλάδα, ήταν για να τους κρεμάσει τα. Στις βιτρίνες, παλτά ήταν. Όλοι. Γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1945, ο μεγάλος Μανώλης Ρασούλης. Όπα, δικός μας, δικός μας. Τραγουδάει, καλός είναι. Καλός είναι αυτός τραγουδάει. Συνθέτης, έχει πεθάνει. Είναι αυτός. Συνθέτης, τυχουργός. Ο Μανώλης Ρασούλης. Πότε Βούδας, αυτό, πότε Βούδας. Ωραίος είναι ο Ρασούλης, είναι ωραίος παίχτης. Είναι δικός μας γιατί γράφει πολλά ποδοσφαιρικά άσματα. Ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου το 1952 που βλέπω εδώ από τους... Από ποδοσφαιρικούς, Καρέλια Λάις κάμπησε μπασκετικούς, ναι. Μίκα Χάκινο το 68. Δεν βλέπω κανέναν άλλον έτσι. Τίποτα, αθλητικό τέτοιο, ναι. Εν ολίγης αυτά έχει η ατζέντα και η επικαιρότητα όσον αφορά των πραγμάτων που θα συναντήσουμε σήμερα. Καλύτερες καιρικές συνθήκες, λιγότερη ψυχρούλα. Στους 14 βαθμούς περίπου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην πόλη. Με λίγα συννεφάκια το πρωί, θα φτάσει στους 22. Συννεφιασμένος ως το βράδυ, με μικρή πιθανότητα βροχής ο καιρός. Και όπως είπαμε, από Κυριακή θα μας πλησιάσει και εμάς το φαινόμενο του Ζορμπά. Θα χορέψουμε στους ρυθμούς, γιατί θα πέσει και περισσότερη θερμοκρασία, τουλάχιστον για Κυριακή Δευτέρα. 15-16 βαθμούς το μεσημεράκι, θα έχουμε ένα άκρος φθινοπορεινό σκηνικό. Μα κάτσε καλά να γίνουν τα ματσάκια, να δούμε μπάλα, καλά, να βγάλουμε κανένα μυροκάματο και ας τα χαζά τώρα Ζορμπά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το, να καλώς το. Γεια σου, φιλέ. Το τραγουδάκι μας έπαιξε. Ποιο είναι από όλα, το Σαββατοκυριακό, εννοείται. Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Δεν ακούσαμε από την αρχή. Έτσι, θα το ξαναβάσουμε. Πάρε μια κίτρινη κάρτα και δύο αγωνιστικές. Θα το ξαναβάζουμε σε κάθε. Και κλεισμένο το φορτηγό. Και κλεισμένο φορτηγό, θα ακούσει από την. Μόλις ξεκινά, δεν μπορώ να δίνω γκάζι εδώ μόλις ξεκινά και να μην με ακούσει τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά σήμερα ήταν λίγο βαρύ το παπούτσι. Σε συγχωρώ, αγόρι μου, άμα είναι για τέτοια καλή κοινωνική εκδήλωση, έτσι θέλω να κοιμάσει λίγο παραπάνω. Έτσι, έτσι. Μπορεί να μου. Λοιπόν, τι βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, τα ματσάκια. Τα ματσάκια. Αν θα γίνουν. Ζορμπάς, λέει. Θα γίνουν. Ότι ναι. Μπορεί να μην γίνουν. Το είπα. Θα φανεί από την εκδήλωση του φαινομένου. Δεν μπορούμε τώρα να το προβλέψουμε. Έκανε προπόνηση ο Ντουρέ, ο Βαρύς, να πούμε. Να μην τον πάρει ο αέρας τώρα. Λοιπόν, θα δώσουμε προγνωστικά μετά τις 6.30. Πήγε τώρα 6.30. Αυτό μας ενδιαφέρει το ντέρμπι πάντως. Αυτό βέβαια. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σε βλέπω καλά στο ντέρμπι. Δεν το βλέπω καλά. Εγώ το βλέπω το διπλό το τέρμπι. Κάνε κανένα τέτοιο να γίνει το καλαμαύρο εδώ πέρα. Όχι καλά. Διπλό βλέπω το ντέρμπι και βλέπω και τέλος το Μάρτις μόλις γίνει το διπλό, να ξέρετε. Όπα! Επιστρέφει ο Άρντα, να λέγαμε χθες ότι δύσκολα τα πράγματα. Όχι όμως για το Μάρτις τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξεις αυτό? Όχι. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Μάλιστα, για να το λες. Εγώ αυτό διάβασα τουλάχιστον. Ο Καντουρίς είναι off, γι' αυτό σου λέω τώρα. Ο Καντουρίς είναι off, εντάξει, έχουμε όμως, έχουμε πράγματα. Δεν βγάζει 90 λεπτά ο Μαυρούκος ο Μπαλαδόρος. Έχεις και δεν έχεις. Έχουμε και Λιμιό, έχουμε και Ζαμπά, έχουμε και Μπίσεσβαρ. Αυτό είναι το Μπίσεσβαρ στο τέλος. 60 λεπτά βγάζει αυτό το μοτέρ. Κατάλαβες? Αυτό το μοτέρ θα μπει στο γύρω στο, στο 60, στο 40. Όχι, στο 60 καλά το είπες. Στο 60 καλά το είπες. Μια χαρά, εκεί για το 60 τι πρέπει. Όταν ο Ολυμπιακός αρχίσει να κάθεται και θα μπορεί να το κυνηγάει. Αλλά τέτοιους παίκτες, εγώ ρε φίλε, δεν τους συγχωρώ. Να έχουν τέτοιο ταλέντο, να είναι από πέρσι στην ομάδα και να μην έχει φτιάξει μόνος του φυσική κατάσταση. Μόνος μου να ήμουν εγώ, θα την έφτιαχνα, χωρίς γυμναστή. Ο Βίτσεσβαρ είναι τρίτη χρονιά, παιδιά. Έστω, ναι, τρίτη, τόσο χειρότερο. Είναι τρίτη χρονιά, αλλά αυτό είναι ο Βίτσεσβαρ. Αυτό το καλούπι του. Ναι. Δεν θέλει να πιέζει παραπάνω τον εαυτό του. Εντάξει, τι να κάνει. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν είναι από τους μπαλαδόρους που δημιουργούν προβλήματα άμα δεν πέφτει. Τουλάχιστον αυτό να το καταλογίζεις ότι ξέρει πολλά καντάρια μπάλα, τίποτα παραπάνω. Πολλά καντάρια. Χαίρεσαι να το βλέπεις, παιδιά. Ναι, ρε. Χαίρεσαι να το βλέπεις. Την αγγίζει απαλά την μπάλα, τη χαϊδεύει και την περπατάει. Δεν τη τυρανάει πολύ. Ξέρει μεγάλη μπάλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, χαιρετούμε. Με νίκη για τις ομάδες μας. Μάλιστα. Έγινε φιλιά, τσαο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα. Ξεπεράσαμε ο λιγοντή της 6.30. Εδώ και επιστρέφουμε να βάλουμε επιτάπητο στα αθλητικά ζητήματα. Να πιω μια τζούρα καφέ και να ορμήξω και τους καθηγητές να δουλεύουν, γιατί άντε τώρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο S-Express του πρωινού. Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην παρεούλα μας.
τελευταία ημέρα της βδομαδούλας, πενθήμερη και μη, όσο να είναι, το γιορτάζουμε και το απολαμβάνουμε. Όταν σκεφτόμαστε θα κοιμηθούμε και λίγο τι, λίγο τι παραπάνω. Αυτό είναι το σημαντικότερο, εντάξει, κρίνουμε 6-2 τα λότρια. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια αυξανόμεθα και πληθενόμεθα. Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, αφού αρχίσαμε τα ποδοσφαιρικά, ότι δήλωση μεταμέλειας έκανε ο Ουάρντα, ανέβασε και μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα να αγκαλιάζει. Πρέπει να είναι από το μάτς με την Βασιλεία, αν δεν κάνω λάθος, από τους πανηγυρισμούς μετά τη λήξη της αναμέτρησης, να αγκαλιάζει τον Λουτσέσκου, λέγοντας ότι συνεχίζουμε μαζί. Καθότι... Άλλαξε μάνατζερ ο Ουάρντα. Μάνατζερ γιατί? Άμα δεν αλλάξει, πάει στο Κουτσουλιάκο, δεν παίζει. Τι, δεν το ξέρω αυτό. Τι... Είναι ο Κουτσουλιάκος, όσοι είναι στο Κουτσουλιάκο παίζουν. Ναι. Έχουν, γι' αυτό έγινε η ιστορία και μανούρα. Δεν είμαι τόσο εξειδικευμένος. Είναι. Εντάξει. Σε αυτά τα ζητήματα. Λέω, Λουτσέσκου, βάλε και μια φωτογραφία. Πες ότι ένα συγγνώμη να σε βάλω εκεί να παίζεις. Άιντε, καλός είναι ο Άρντα, ρίχτε τον μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν θα ασκήσει η τιμωρία για την Κυριακή, αν αυτό ήταν ένα βήμα. Εσωτερική τιμωρία, ναι. Αυτό. Ναι, ότι δεν θα απουσίασε και από τα δύο τα παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι. Θα το πάμε λόγω με τα μέλια σου, Άρντα, το να δείμαστε κι εμείς πιο ελαστικοί. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει θεματάκι. Έχει θεματάκι μετά και την απουσία ή την ανετοιμότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ο Ελ Καντουρί. Ναι. Και έδειξε και προχθές έτσι κάποια θεματάκια. Ο Πέλκας. Φανταζόμασταν όλοι ότι αφού αγωνίστηκε πάλι 90 λεπτό. Μπράβο. Νομίζω τρίτο συνομιλητή. Την Τζέλσι είχε παίξει ο Πέλκας. Όλα τα είχε παίξει. Όλα τα μάτια. Ναι. Είχε παίξει μάλιστα και επιθετικός μπροστά, γιατί όλα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε φορ. Φανταζόμασταν ότι για να παίξει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα σε μια εβδομάδα, ότι δεν θα υπολογίζεται το τουλάχιστον στο αρχικό σχήμα της Κυριακής. Αλλά. Δεν πας χωρίς πέλκα. Ναι, έτσι πως ήταν τα πράγματα. Καλά, εντάξει, 24-25. Ναι, υποτίθεται. Ναι, 25 βαρκλισμένος. Είναι και Οκτώβριο, τρέχει. Εντάξει, εντάξει, στα 25 εγώ κάθε μέρα ξενύχτη. Κάθε μέρα έξω. Και 5x5 μετά. Κάθε μέρα έξω είμαστε. 25 χρονών είναι το ακριβότερο χαρτί του ΠΑΟΚ. Ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο για μεταγραφή, α πούμε. Θέλετε, ό,τι άμα θε να πουλήσει, βάζει στην καλύτερη βιτρίνα, στο καλύτερο ράφι. Αναγκαστικά θα το βάζει. 12 ώρε τα μπαρ κάναμε εμεί. Δεν τρέχαμε τότε. Εγώ είσαι και Ουάρντα. Έτσι. Δεν είχαμε. Τώρα που μιλά για μπάλα, αυτό για τον Μπρούνο Γκάμα που τραυματίστηκε. Που λένε κάκωση πλευρού εδώ το χόνδρο. Το έχω πάθει και εγώ. Δεν είναι 20 μέρες που λένε. 20 μέρες θα γίνει. Αλλά για 20 μέρες δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μπρούμητα, δεν μπορείς. Σοβαρά. Να... Ναι. Oh. Άμα πας να φτερνιστείς είναι δύσκολα. Σοβαρά, μιλάς. Ναι, αφού πιάνει το πνευμόνι στη κρατσανίτσα εκεί που λένε. Oh. Άμα φτερνιστείς, κάνεις το μεγάλο λάθος. Τρως το μαχαίρι, σαν να τρως μαχαίρι. Τώρα, δεν μπορείς να γυμναστείς. Τώρα πόνες άντα μου είπες για τον ύπνο περισσότερο. Ναι, ούτε αυτό είναι το χειρότερο όλο. Ανάσκελα φίλε. Ανάσκελα. Είναι τόσο, είναι τόσο κακός τραυματισμός. Το έχω πάθει από το μποξάκι εκεί πέρα. Έφαγα ένα πόδι. Το δάχτυλο του ποδιού του αντιπάλου. Ναι. Στο πλευρό, στο κάτω, τέρμα κάτω. Ναι. Ένα τσάκα έκανε. Ναι. Τίποτα άλλο. Ούτε κράκ, ούτε ο. Τίποτα. Ναι. Το βράδυ που πας να κοιμηθείς. Μόνο ανάσκελα και από την άλλη μεριά που δεν έχει χτυπημένο. Άρα δεν υπάρχει, ας πούμε, ναι. Η αποθεραπεία είναι μόνο το αφήνεις από μόνο του. Και Γιάννη. Μόνο του, ναι, ρε. Χόνδρος είναι μόνο του. Μόνο του κάνει. Όπως και το πλευρό του σπασμένο δεν μπορείς. Εκτός αν είναι πολύ χτυπημένο από κανένα τροχαίο που λέει, κάνει χειρουργείο και το ισιάζουν για να μην τρυπήσει πνευμόνι. Ναι. Οπότε, παιδιά, αυτό ο Μπρούνο Γκάμα υπολογίστε κάνα δίμηνο, όχι 20 μέρες. Τόσο πολύ. Γιατί αυτές οι 20 μέρες δεν λέμε να γυμναστεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό είναι το χειρότερο. Γάμα, είμαστε μαζί σου γιατί και εμείς δεν κοιμόμαστε πολύ τα βράδια. Σε 20 μέρες θα αρχίσει να τρέχει να προπονείται, όχι να μπει μέσα, να ξέρετε. Θα τον πάμε μια ανθοδέσμη σαν εκπομπή ότι εκ μέρους των ανθρώπων που δεν κοιμούνται πολύ. Άστα να πάρει, φίλε. Δεν μπορεί, να μην μπορείς να φτερνιστείς, να πάθεις καμιά γρήπη. Έρχεται κιόλας και τώρα και περίοδος που θα ξεκινήσουν οι πρώτες ιώσεις και με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Ναι, δεν μπορείς να πάρεις βαθιά ανάσα. Είναι δύσκολα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά, και καλώς πάλι. Καλώς. Γεια σου, αγόρι. Όχι να κοιμηθεί δεν μπορεί. Νάτος, παθών κι αυτό. Επειδή το έχω πάθει. Ανάσα δεν μπορεί να πάρει. Μπράβο. Έχω τραυματιστεί και ξέρω, πρώτη φορά τα ακούμε αυτό. Ναι. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά. Οι ανάσες είναι κοφτές, δεν είναι. Δεν έχει βαθιά. Τις πρώτες μέρες. Ναι. Είναι κοφτές οι ανάσες, δεν μπορεί να πάρει κανονικά. Εγώ σου λέω, κάνε αυτό το κόλπο. Πάνε τον άλλο γενέθλια και πες βίση την τούρτα τα κεριά. Μπορεί. Δεν μπορεί, δεν έχει τίποτα. Δεν θα μεγαλώσει. Καλό αυτό. Εντάξει, θα παραμείνει, δεν θα κάνει γενέθλια και θα παραμείνει στην ίδια ηλικία. Να πάνε, να.
Και σε φέρνει καλά. Δηλαδή μετά από 2-3 μέρες αρχίζει να νιώθει λίγο καλύτερα, να πνέει λίγο καλύτερα τουλάχιστον. Ναι. Αλλά σίγουρα κανένα μήνα σε παίρνει για να, ναι, να αρχίζει να στρώνει. Δύσκολα είσαι. Είναι δύσκολο. Το τράνταγμα απαγορεύεται. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς την έπαθε εκεί πέρα. Γιατί... Είναι πάρα πολύ εύκολο, ρε. Εγώ σου λέω με ένα δάχτυλο την έπαθα. Από άλλο παιδί που παίζαμε μαζί. Ένα τσάκ είναι, δεν είναι εκείνο. Ο χόνδρος είναι κάτω το πιο λεπτό σημείο. Συγκρούστηκε δηλαδή. Συγκρούστηκε. Δεν είναι πλευρό από το θώρακα τα μεσαία τα πλευρά που λένε τα γερά. Το κάτω. Ναι. Άμα πιάσει δηλαδή το σηκώτη σου, ένα κρατσανίτσα που ξεκινάει τα πλευρά εκεί είναι. Το πρώτο χόνδρο. Τζακμπότ, τζακμπότ. Απόλυα πάντως εδώ. Βαρύ κλίμα στο λόγο επειδή χάνει ο άνθρωπος τον ύπνο του. Μεγαλύτερη απώλεια δεν έχει, το καλύτερο παίκτη είναι αυτό. Μάλιστα. Ο ποιοτικότερο. Καλύτερο παίκτη είναι ο Ματέο Γκαρσία. Ναι, μαζί και οι δύο, αυτοί και οι δύο του έτο πάνε ρε. Χωρίς αυτούς τους δύο, δύσκολα. Μάλιστα. Ο ένας είναι μεγάλη απώλεια. Εντάξει, ο Ματέο Γκαρσία όντως είναι ο πιο ποιοτικός και ο πιο καλύτερος. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έχει τραυματιστεί και ξέρει. Όχι. Τι. Πώς λέγεται το καιρικό φαινόμενο που θα μας πει. Ζορμπάς. Ζορμπάς. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Ζορμπάς. Ναι. Ναι. Βράχνες αχθές δεν φωνάζαμε εκεί πέρα. Δεν σ' ακούμε. Βράχνες αχθές ο καβγά. Ωχ, καβγά πάλι μαλώσαμε. Ένας δεν μου λες. Ναι. Ζορμπάς και ακριβώς είναι. Είναι κυκλώνας. Τι είναι όμως ο τυφώνας και τι είναι ο ανεμοστρόβιλος, αυτά ήθελα να πούμε. Να, θα τα πούμε. Τι είναι κυκλώνας και τι είναι τυφώνας. Τώρα θα μάθεις. Ο ανεμοστρόβιλος είναι άλλο πράγμα. Για κάντα λίγο κέρματα. Θα τα κάνουμε λιανά, θα τα κάνουμε πενινταράκια. Καλομόρφος. Έτσι, έγινε. Θα πει εδώ κατέρεσο. Το σχολείο της ζωής. Κανονικά πρέπει να γίνουμε και εμείς να ενταχθούμε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καθόμαστε και παραπάνω. Πάρε τηλέφωνο αυτή τη Σούζη στο Sky, τη μετεωρολόγο να μας πει αυτή η Σούζη. Εγώ είμαι παραδοσιακός, είμαι με τις μανάδες, είμαι αρναουτογλυκός. Πάρε το Θανάση. Εδώ, τη ΕΡΤ3, δικό μας παιδί. Πάρε το αρναουτογλυ, πάρε εδώ στη Λίμπρο 387 οχτάρια εδώ πέρα. Τον πιο πολύ καιρό λέει, μισή ώρα καιρό λέει, το απολαμβάνουν σε όλα τα σπίτια, λένε άνθρωπος. Όλα λεπτομέρειες. Από εδώ θα κατέβει ο ήλιος. Καλημέρα στην Κοσμούλα. Ρουχ, έλα γόρι μου. Καλημέρα. Καλησπέρα κύριε Πάπη. Καλώς τον, τι έγινε. Τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά. Κυκλώνας στο Ρόντο. Καλός κυκλώνας. Καλησπέρα κύριε Στεφάνη. Έλα γόρι μου. Λίγο πιο δυνατά ρε παιδιά σήμερα. Παρασκευή είναι. Το έχω πάρει σε σερίδι που έχω δει όλα τα Fast and Furious μαζεμένα και το πήρα σε σερίδι. Απιότητα, ποιότητα. Και σκεφτόμουν αλήθεια αυτή η Άλκης Φωτοψάλτη, αν έλεγε το παρακάτω άσμα πόσο καλά θα πήγαινε. Ακούστε με λίγο, γιατί πολύ μπουρουμπούρου έπαιξε. Ναι, 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 λίγο να έτσι. Να το σπάσουμε λίγο. Ναι, έτσι. Το λαιμό μου καθαρίζω, λοιπόν πάμε. Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι, που περνάς απ' τα πέσιο, ξύστα. Κινητήρα και πλαίσιο, Paul Walker εδώ, στα έχω πειράξει για να τη βγεις πιο μπροστά. Εδώ περνάει ο Vin Diesel μπροστά. Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω, εδώ τα αρχοντικά εδώ, το κενό μου εξαγόραζα. Φίλα, την καρδούλα που χώρισα, εδώ πρέπει να είσαι σημαντικό κάτι, ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή. Εδώ είναι τα μεταφυσικά πιο καλά. Μ' αρέσει που έχει και τα εξήγηση. Πάμε λίγο μπαμπί. Πάμε. Μη με πας απ' το σπίτι, μ' ακούς το Θεό να με πας, μυρωδιά καταλήτη, εσύ μοναχά αγαπάς, άρε χρόνε αλήτη, που ανθρώπους και αγάπες κορπάς, μη με φέρετε δε σε πίτι, τ' ακούς κάπου αλλού να με πας. Τι ναι 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 ναι. Το κομμάτι πως αλλάζει όλη την ταινία, έτσι. Μπράβο, ρε. Κατευθείαν, δεν σε αλλάζει όλη την ταινία. Γίνεται έντεχνη, γίνεται κουντουριάρικη. Συγκλονιστική. Είχες καιρό να σχολιάσεις τραγουδιστικά τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα, αλλά νομίζω ότι η παρέμβαση σου σήμερα ήταν καταλυτική. Για να χρησιμοποιήσω κι εγώ μια έκφραση μέσα από το τραγούδι. Καταλυτική, έτσι, κύριε. Γιατί είναι, που θα έλεγε ας πούμε και ο Πασχάλης με την κόρη του τη Ζήνα, γιατί είναι η αγάπη μας καταλυτική.
Καταπληκτική. Αχ, πώς θα το πούμε αυτό το γουέτο γάμο. Αυτό μια μέρα θα το ετοιμάσουμε. Δεν θα κάνουμε τέτοια. Ποτέ, ποτέ. Δεν θέλω να σε χάσω. Να το σωστά. Θυμήθηκα. Αλλιώς. Γιατί με νιώθεις και σε νιώθω και εσύ. Ετοιμάζεσαι για τον κυκλώνα κάτω στα νότια της χώρας. Ετοιμάζεστε εκεί. Εδώ εκεί ακόμα καλοκαίρι, 48 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρά, μιλάς. Κοντομάνικα είμαστε. Ποια κοντομάνικα εδώ, μπουφάνι, σκούφι, κασκόλ, τα πάντα. Άστα να πάνε. Βίξ βάζεις, Βίξ. Ε, και Βόξ. Βίξ. Counter pain. Βίξ μπορώ να σου βάλω, αν θέλεις, αργότερα. Fast and Furious όλα, τα είδες τώρα. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, σας αφήνω να πάω το Fast and Furious το 10. Πόσα έχουν βγει, είναι φιλιά, φιλιά, καλώς από τον Κυριακό. Πόσα έχουν βγει, δεν έχω δει. Αυτό τα Fast and Furious από το πρώτο μέχρι το 8-9 που βγήκε, όλα 16 τάχυτα είναι τα αυτοκίνητα. Όλα τις ταχύτητες ανακατεύουν, λες και ανακατεύουν τέτζερι με φασολάκια εκεί την κουτάλα. Η χαρά του Κάγκουρα η ταινία. Πάνε εκεί. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, Έβδομη, Όγδοη, Ένατη, Δέκατη. Λέω πόσες ταχύτητες έχει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει, αν έχετε παρατηρήσει μία από τις. Το παλιότερο είχα κάνει και ρεπορτάζ κιόλα στις αρχές. Της κρίσης, ένα από τα σημεία και τα πεδία που επλήθησαν περισσότερο από το από την οικονομική έτσι δυσπραγία που υφιστάμεθα είναι οι καγκουροί. Οι καγκουροί, διότι δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μετατροπές. Έχουν μειωθεί μετά. Βλέπεις πολλά πειραγμένα μάξια στο δρόμο. Όχι, μόνο πλαστικά πλέον. Από έξω. Ναι, έχουν, βάζουν άντε, κάναν αφημέ, αυτά μέχρι εκεί. Και άρα πίσω μια σχάρα, πώς τη λέει εκεί, μια απλόστρα για τα ρούχα που βάζουν. Ναι, μέχρι εκεί. Ούτε τα γούφερ πλέον υπάρχουν, ούτε τα χαμηλωμένα, ούτε τα spoiler, ούτε οι ζάντες, ούτε το έτσι. Δεν μιλάω δε για νήτρο του κουμπί. Βέβαια, βέβαια. Γιατί αλλοιώσαν τον πολιτισμό. Μας, κυρίες και κύριοι. Σε βάφει το νήτρο που το βάζουν πλέον, βάφουν κόκκινο τον αναπτήρα. Υπάρχει, βάζανε νήτρο δηλαδή. Ναι, βάζανε, τώρα πατάνε τον αναπτήρα κόκκινο και... το βάφουνε το κουμπί. Και έτρεχε παραπάνω το αμάξι. Ναι, πετάει σε κάτι νήτρο, ένα νητρογλυκερίνη, τι λέγανε εκεί μέσα στο μοτέρ πετάει. Ναι. Σε κάζει. Αυτό που κάνει. Ναι, αυτό το παντού στο κουμπί ο ντίζελ να πούμε και έπαιρνε 300 μέτρα επιτάχυση και έβγαινε και έκοβε το νήμα και κέρδισε την άδεια του αλουνού. Ναι. Μετά το μοτέρ έσκαγε σαν σε γαρίφαλο φυσικά, αλλά εντάξει την κόντρα. Και πλέον δεν υφίσταται, θα συναντήσουμε. Ίσως στην επαρχία λίγο που η κρίση δεν έχει αγγίξει τόσο. Έχει και πέρα καμιά επιδότηση τη ρίχνανε μέσα. Έχει κανένα πειραγμένο. Ναι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη από το Μαϊάμι, ο οποίος μας λέει έχω περάσει δύο τυφώνες και ξέρω πέρσι και προπέρυσι. Καλό κουράγιο λέει σε όλους εμάς που αναμένουμε να υποδεχτούμε. Φαντάζομαι ότι περισσότερο τους νότιους. Έχω ήδη και το πρωτοσέλιδο, δηλαδή άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα παίξει κυκλό. Δικέφαλος κυκλώνας μέσα στον Πειραιά. Έτσι. Καλημέρα και καλό σου κου, παιδες, προσοχή με τους ανέμιδες έξω. Προς το παρόν εμάς εδώ δεν μας έχει αγγίξει κάτι. Θα βάλουμε, έχουμε και τα κιλάκια μας τα παραπάνω. Δεν μας παίρνει μπάμπι με τίποτα. Μπορεί να μας σηκώσει με τίποτα. Αγκαλιά με το σαρολέτο λιμουζίν, το γελάδι είμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Λάνια. Καλώς τον να. Ξύπνησες ρε. Πάντα. Εγώ πιστεύω πιο μπροστά ανοίξω το ράδιο. Ας ρε τώρα. Να κάνεις εκπομπή άμα ανοίγεις πιο μπροστά. Κοιμόμαστε εμείς. Τυφώνα σου χαραλάμπης. Μπαμπίδης. Κοίταξε. Λοιπόν παραδέχομαι το Λίμπυρο. Έχει από όλα τα φρούτα. Του Λίμπυρο. Δηλαδή. Λαχαναγορά είμαστε εδώ. Τι θες. Από όλα τα νούμερα να πω καλύτερα. Καλά τα λες. Ό,τι θέλει. Ωραία την περνάμε. Την περνάμε μια χαρά. Σποτάκι Λίμπερο, την περνάμε μια χαρά. Αυτό είναι. Και δεν βάζει. Όριξη να μην έχουμε να φάμε, μας ανοίγει ο πρωί. Ναι, βέβαια. Με τα κοψίδια του. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα. Τι λέει, καλά. Τι λέει κύρα Μαρίκα και μέσα. Παντόφλα έφαγες. Τι λέει, τι λέει. Κύρα Μαρίκα, όχι, το καλύτερο μασάζ είναι η παντόφλα. Υπάρχει καλύτερο μασάζ από την παντόφλα, ρε. Τι λες, και μετά, και μετά δεν μασάζ. Από τίποτα. Και τζάμπα. Τζάμπα. Είναι και τζάμπα. Τι παιδί. Τζαμπέ. Έτσι. Σήμερα έχουμε πίτα, ρε πίτα, αρχίζει να φτιάχνει πίτα εδώ πέρα. Ναι. Τι πίτα. Κυρόπιτα και σπανάκι, ξέρω τι διάλογο. Πού το βρήκε το σπανάκι στην Ελβετία, ρε. 42 ευρώ το κιλό το δίνουν εκεί πέρα το σπανάκι. Στον παξιά παίρνει. Κοίταξε, Στεφανέ. Κάτσε τώρα, τι κοίταξε. Για μπε. Πού το βρήκε το σπανάκι. Όλα είναι ακριβά εδώ πέρα, ναι. Αλλά έχουμε και καλό μεροκάμα. Α, μπράβο. Δεν μου λε τώρα, έχει κανένα ράδιο και να έρθω με τον Μπάμπη να κουνουμάμε να κάνουμε εκπομπή. Με τον ράδια Μπάμπη. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα, δεν ξέρω αυτή από ράδια. Πού να ξέρω τα γύρια εκεί πέρα. Έτσι. Πού να ξέρουν τα γαρόβλα και οι Ελβετοί. Τρίπια τυριά βγάζουν εκεί πέρα.
Ναι, ό, τα βάζουν τα ποντίκια, τα τρώνε και μετά το πουλάνε. Αυτό είναι. Αυτό το Emmental έχει στην Ελλάδα. Emmental. Στην Ελλάδα είναι. Στην Ελλάδα φτηνό είναι, 12 ευρώ το έχει. Ναι. Μου φαίνεται, ναι. Στην Ελλάδα. Ναι. Τα τρύπια φέρνουν. Και η ποιότητα είναι καλύτερη από εδώ πέρα. Άντε ρε. Εδώ το πουλάνε. Εδώ το πουλάνε 24. Ωραία, να φέρουμε από την Ελλάδα τότε, να φορτώσουμε ενταλίκα. Να πάμε να πουλάμε έμεντα. Πώς θα βρεις την καλύτερη φέτα στη Νέα Υόρκη. Μπράβο. Έτσι τι να κάνουμε. Έτσι πάντα πράγματα. Κοίταξε. Εγώ φέτα ελληνικά παίρνω, δεν τρώω άλλα τέτοια. Όχι, και ελληνικά. Καλά, καλά. Μα δεν υπάρχει άλλη. Κατσικίσου για να τρως το σφιχτό. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για τον Ελβετό διαιτητή που θα διαιτητεύσει το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Το ξέρεις. Ο Ελβετός είναι 50-50, δεν κοιτάζει. Άμα είναι πέναλτι, το σφυρίξει. Άμα δεν είναι. Δεν μπορεί να του δώσει την κάρτα και να. Ναι. Ο Σάντρο Σέρερ. Σέρες. Σέρες. Δικό μα είναι. Ναι. Ο Σέρερ. Κοίταξε. Ναι. Εδώ. Μπαβί, εγώ είναι να πεινεύομαστε. Mm-hmm. Πεινεύομαστε. Δηλαδή. Αλλά. Άντε να του είπα στα σειρέκα. Μα έτσι τα μιλάζε. Ρε Στέφανε. Αχώνο μάστα. Να σου πω κάτι. Ναι. Λοιπόν. Εδώ πέρα, άμα έχω εγώ δίκιο, ναι. Δεν πάνε ελβητός ο άλλος, θα του βρω το δίκιο. Βέβαια. Και ίστα δεν χρειάζεται να πάω να περιμένω στη δημαρχία ή τέτοιο. Μπράβο. Ένα τηλέφωνο, τάλης είμαι, με έχουν τα στοιχεία. Τέλος. Λοιπόν, θέλω ένα χαρτί. Του στέλνουν, σε λέει το χαρτί αυτό κάνει 5 φράγκα ελβητικά, ναι. Γιατί εμείς έχουμε φράγκα. Ναι. Δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε φράγκα πάντως. Και εδώ το στέλνουν. Και εδώ. Μόνο άμα είναι ΔΕΗ ή άμα είναι εξώδικο. Εδώ θα πάρεις το λόγο επειδή άμα για να βρεις το δίκιο σου. Μόνο από μένα θα βρεις το δίκιο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Ναι. Μην μιλάς για Ελλάδα γιατί εδώ μάλλον μη καναδιώτα και τη βαίνω κάτω. Για να δούμε. Περιμένουμε ρεπορτάζ από σένα την Δευτέρα να μας πεις και την Τρίτη μάλλον περισσότερο τον απόϊχο του παιχνιδιού πώς θα σχολιαστούν τα όσα θα συμβούν στο Καραϊσκάκης, ναι. Για τον Ελβετό. Τι θα ακουστεί αν το παρακολουθούν. Αυτό θέλουμε από σένα. Εγώ δεν με ενδιαφέρει το Καραϊσκάκη ούτε σα ρεπόρτερ ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το Εγάλεο και ο Άρης να κερδίζουν. Θα μας κάνεις, ναι. Τέτοια, θα μας πεις για τον Άρη. Ναι, έτσι. Θα σε πω εγώ. Θα σε πει ο Σταβάνος. Αυτοί εκεί πέρα πήγαν, θα πάνε λέει κάτω οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, θα τους κάνουν τους Ολυμπιακούς Emmental, έτσι λένε. Σιγά. Έτσι κάνω, λένε, ναι. Αφού τόσο. Ναι. Τώρα, άμα τη φάνε από εκεί κάτω, καλά ο Ελβετός θα. Αυτά που είναι σφίξη, θα σφίριξη. Θα σφίριξη, ναι. Να σε καλά Χαραλάμπη μου. Περίμενε, άμα πεις κανένα γιατρό, όταν πάμε στη γιατρό. Ναι, στη γιατρό. Δεν μπορεί να του πεις ένα εδώ σου φακελάκι, τι θα σου πει, θα σου πετάξει έξω. Βέβαια. Αυτοί όλοι πληρώνονται από την ασφάλεια. Εγώ πρέπει να πάω 3 μήνες και μετά θα μισθεί την επιταγή να την πληρώσω. Κανονικά. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Μάλιστα. Τώρα. Για να ησυχάσετε. Πήγαμε από τον Ελβετό. Από Emmental, πώς πήγαμε στο φακελάκι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Μια ιδέα, λοιπόν. Ναι, ιδέα. Αυτοί που βγαίνουν για τη Μακεδονία. Βάλω τώρα θέμα. Και κάνουν συλλαλητή. Ναι. Δεξιωτή. Ναι. Αυτά. Δεξιωτή, καλά το είπες. Είδαμε, δεν πιάσανε. Μάλιστα. Δεν πιάσανε, έτσι. Δεν πιάσανε. Λοιπόν, τώρα. Ιδέα. Ιδέα. Λοιπόν, όλοι οι Γεωργοί. Ναι. Τα τρακτέρ. Κομπίνες, τα πρόβατα, τα αρνιά, τα κατσίκια, όλα στους δρόμους. Όλα στους δρόμους. Θα οδηγήσει στην Αθήνα κάτω αυτή. Το μόνο σίγουρο. Όλα στους δρόμους. Πρόβατα, κατσίκια, όλα στους δρόμους. Έτσι. Γιατί εμάς δεν μας λένε πρόβατα, είμαστε. Έτσι, έτσι. Του κόσμου δεν λένε πρόβατα. Ξησυκωνόμαστανε. Έτσι. Να στη Βουλή εκεί πέρα τα πρόβατα να δεις τι θα γίνει. Μπάμπι, να μην παρατάνε όλοι. Μπάμπι, ξησηκωνόμαστανε γιατί παραπονιόμαστανε. Σε φιλούμε όλα τα πρόβατα και τα κατσίκια στους δρόμους. Τσάω. Θέλει Φωτιάδη τώρα εδώ με την κουδούνα. Όχ, λες. Για ηχητικό. Καλημέρα στη Γραμμούλα αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ρε φίλε. Παίξε τσόκερ, Παπανίδη, παίξε τσόκερ. Μπάμπι μου! Ρίξε κουδούνα! Ρίξε κουδούνα! Στεφανιά μου! Έλα, αγόρι μου! Κουτάκι!
Λυπησιώτες, λυπησιώτες, ξυπνήστε. Ο Στέφανο πήρε τα κίδια και ανέβηκε στο Βόνο, στο Λάναρι, για να ακούσει Λίμπερο. Έφυγε τα κίδια, περιμένουμε με τεντωμένα τα αυτιά. Ρίξε κουδούνα. Έχει το καφενείο, περιμένει χείρες δεξιούχοι να ακούσουν τα νέα της ημέρας. Ότι άλλοι περιμένει, σαν απολωνιστή που είναι, μαζεύει τενεκεδένια, κουκιάκια, κάλια, να περιμένει να μάθει τα νέα της ημέρας. Ρίξε κουδούνα! Ε? Κουδούνα θέλω, κουδούνα! Yeah, κύρια που θέλετε! Κουδούνα, πάπη μου! Μελαγόρι μου! Άκου να σε πω, μίλησα με το Βαλ γραφείο εχθές. Το Βαλ! Ναι, ναι, περίμενε. Εδώ μιλάς με Φωτιάδη, δεν μιλάμε με τέτοιο. Έτσι. Μίλησα με το Βαλ γραφείο και σας ετοιμάζω εκπλήξεις. Για εσάς για τα πρωινά. Αυτό έχω να πω. Ναι, αλλά ο άλλος έρχεται με το εισιτήριο 7 Οκτωβρίου, είπε. Δεν με ενδιαφέρει, τον άκουσα το... Εγώ το... Μιλάω με τον Batman και τον Στέφανό μου, το αγόρι μου. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, το Βαλ γραφείο. Χρειάζεται να κάνουμε και τίποτα. Και έχουμε και συνέχεια. Χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, να καταθέσουμε κάποιο χαρτόσημο, δεν να πάρουμε κάποιο... Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Όλα καταθέσουμε. Θα σου πω ένα, μόνο ένα άνομα. Ναι. Σου λέει κάποιος Νίκος. Ναι. Κάποιος Νίκος. Ναι. Νίκος, σκέτο Νίκος. Μας λέει, ναι. Εμένα δεν μου λέει. Εμένα μου λέει. Ποιος το έχει το Λίμπερο. Δεν ξέρω εγώ. Ναι. Μίλησε Νίκος... με τον πρόεδρο, ναι, του Λίμπερο. Α, με τον πρόεδρο. Αυτό έχω να σε πω. Θα πάρεις μετοχές. Θα σε πάρει Μίχελ. Δεν θα, ναι, πάρω, ναι, απλά να βοηθήσω την κατάσταση στην Ευκοπή. Να, είναι... τώρα εσύ πήρες τώρα για να με αναπολύσουν εδώ πέρα. Θα με απολύσουν τώρα. Επίτηδες το πήρες. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβες. Έγινε. Έγινε. Το σποτάκι, δεν ξέρω, το πήρα από... από κάπου, βάλει Δευτέρα, από μια τηλεόραση που έπαιζε Ραχούλα. Ναι, Ραχούλα. Και το πήρα σποτάκι τώρα, δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό. Ναι. Το καλύτερο, ναι, έγινε. Ρίξε κουδούνα και κλείσε. Έγινε. Ρίξε κουδούνα να κλείσουμε. Έγινε. Κουδούνα. Με την κουδούνα, ναι, άρε κουδούνα. Κλείσε τον Κρυθανάση να μην φυλάει πολύ. Να μην φυλάει, ρε. Έτσι. Κι άμα θες, κι άμα θες, μετά μην ξυπνάς. Φωτιάδης Express. Πλέον βλέπω, βλέπω, βλέπω γήπεδο. Καταλαβαίνεις τώρα, με ψηλά το κεφάλι. Παίζεις αρχοντικά, αγόρι μου, είσαι ένα εξάρι καινούργιας σκοπής, καινούργιας. Είμαι ένας Βέρμπλουμ. Κάτσε, δεν είσαι τέτοιος. Γιατί ρε εσύ. Δυνατό, δεν είσαι Βέρμπλουμ. Μα άκου τι σου λέω. Μια χαρά, έτσι πάω γύρω γύρω τριγύρω, δεν τρέχω πολύ. Τέτοιος παίκτης θα ήμουν. Άμα ήμουν παίκτης, σιγά μην έτρεχα τώρα. Αυτό, και ο Πύρλο δεν έτρεχε, αλλά ψηλά το κεφάλι και 40 μέτρα παλιά την τατέτ με το τέρμα. Έτσι. Σε παρακαλώ. Σπύρλο. Σε Πύρλο. Ο Ντύρλο είμαι. Πύρλο. Λοιπόν. Διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνονται στην πρώτη ώρα του Λόγου Επειδή, συντονισμένοι εδώ, με πολλές εκπλήξεις, με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με τα μπαλέτα μας θα επιστρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βάλε κουδούνα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις, επανή λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags στο Ψωμιάδι εδώ κοντά μας, δίπλα μας και μέσα στην καρδιά μας, στη Βασιλείου Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000, 287 και 3 οκτάρια, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα, ωραία. Τα είπε καθοριστικότατα. Έτσι. Detective Ricky Price. Έτσι, το αγώνες... ξέρεις? Ο Ricky Price που ήταν αυτό. Αυτός είναι στην Ουάλια στη Σόνση, λέει. Πιάστηκε με τη δικηγόρο Rachel Pautner. Πιάστηκα στα πράσα. Στα πράσα. Να κάνω σεξάκι στο δωμάτιο ανακρίσιο. Ωραίο. Το αστυνομικού τμήματος στη Σόνση. Ουάλια, ρε φίλε. Σόνση. Ο Detective την έκανε, λέει. Α πούμε και τους πιάσανε στα πράσα όταν ένας συνάδελφος άνοιξε την πόρτα. Να δει τι γίνεται. Στο δωμάτιο ανακρίσιο. Με την ανάκριση. Ναι, 42χρονη. Ανέκρινε. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα. Το δόξανε, λέει. 54.000 ευρώ το χρόνο έπαιρνε. Τους δαμπάνεις. Τι χάζει. 54 το χρόνο πολλά είναι. Δεν είναι πολλά. Καλά είναι. Τι πόσα είναι. 54. Σαν FBI, τι είσαι εκεί πέρα. 12 μήνες, 54. Πόσα είναι. 1023, 4 είναι. 4.000. Εντάξει. Άμα βάλεις τα ενίκια όμως στο Σόνση. Και άλλοι τώρα στα ροδεδιάχρονη αυτή η δικηγορή. Αυτή συνεχίζει, λέει, να δουλεύει στο γράμμα. Με συγχωρείτε που με είδα την αυτή. Ρε Ρίκη. Ρε μεγάλε. Ρε detective.
Καλημέρα στη γραμμούλα. Να πω ρε Ρίκη. Συγχωρείτε που δευτερολογώ. Βεβαίως. Αλλά άκουσα κάποιον με κάποιες κουδούνες εκεί πέρα να κουδουνάει κάτι. Οχο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 χ
πάνω στα 40 και να λύσουμε τις διαφορές σας μια και καλή. Τελειώσαν τα ψέματα, δεν έχουν άλλα, τελειώσαμε πλέον. Με κλείνει, έπαιρνα τώρα το ραδιόφωνο, με έκλεινε, τώρα δεν θα με κλείσει. Η αλήθεια είναι αυτή, μάρτυρες εγώ, το έκανε. Ναι, το έκανε, ναι. Είχε... τον έκλεισε. Λες και είχε την αρμοδιότητα να πούμε. Του δώσαμε, ναι, αλήθεια λέει. Εδώ όμως το celebrity death match θα μπορεί να είναι φίλος μου Κουδούνας, αλλά λέω την αλήθεια. 11 Νοέμβρη, μαρμίτα και λαϊκό δικαστήριο δηλαδή. Θα εμφανιστείς. Θα γίνει η μάχη των Τιτάνων. Θα κάνουμε σποντάκι, μη σου πω. Στέφανε, βγάλε αφίσα. Πώς έχω να πάω τα MMA. Street Flag Banner θα πάω. Στο δικό μας θα πάω. Τα MMA και έτσι. Θα πάω, ναι. Θα έρθω να κάνω παρουσίαση. Κανονικά, φίλε, δεν γλιτώνεις. Θα είμαι κι εγώ. Μόνο Μπατμανίδης εκεί πέρα. Θα είμαι κι εγώ. Τελείωσε. Ραπ battle, εγώ θα ραπάρω, ο άλλος θα λέει βλάχη. Κανονικά. Ναι. Τσάω, τσάω. Πω. Πρώτη εδώ, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναμέτρηση. Το Ρόντο εναντίον Φωτιάδη. 11 του μηνός. 11-12, πόσο θα είναι Δευτέρα στο λαϊκό δικαστήριο εκεί στην Μαρμίτα. Τρεις μέρες νύχτα θα έχουμε εκεί πέρα. Και καραφλοκοτσίδα θέλω. Να ανέβει. Μα είναι κανένα, θα είναι και ο Αλέκος Απτικό εκεί πέρα. Όλο το team. Όλο το team θα είναι. Dream Team, Charles Barkley, Scottie Pippen, Michael Jordan, Larry Bird, όλοι. Και Dennis Rodman. Καλημέρα στην γραμπούλα. Έρχομαι αντιποπόλεμος με τα πράγματά μου, τα όπλα μου, με την κουδούνα μου και όποτε θέλει τον κάνω εγώ μέτρηση. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Τι να ασχοληθείς μετά, ποιο πρωτάθλημα, έχει σημασία το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα, ποιος πιο έμενταλ. Ποιος ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τώρα, ποιος Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι Βουάρντα παίξε τώρα. Βουάρντα, τι είναι αυτά, 28, άντε να περάσουν οι μέρες, 1,5 μήνας έμεινε. Χθες είχαμε και λίγο κυπελάκι μέσα σε όλα αυτά. Παγωτό φρέτζιο. Έτσι, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στο Λεβαδιακό. Ναι. Κέρδισε μόλις με ένα 0 με γκολ του Μάνου στο 68. Καλός είναι αυτός, αρέσει. Εγώ τον είδα από τον Όφη, τον πήραν αυτόν. Πιτσιρίκος, παστέλωνε. Είχα μια 20 γκολ είχε στη Football League. Έκανε rotation δηλαδή και ο Ολυμπιακός. Στον Άρη αυτό το Μάνο. Άρα ξεκούραστος πηγαίνει στον τέρμι με τον Ναι, πήγε με πτέρυγε σκούτρι, πήγε τουρέ μέσα, πήγε τον Γκερέρο, αυτόν πιο άλλον χαφ που τον είχε. Αυτόν τον είχε πάρει καμιά 3 εκατομμύρια και δεν τον έχει βασικό. Γιατί του βγήκε ο Μπουχαλάκης με τον Άλντο Μαυρούλη τον Καμαρά, ναι. Τον τραπρεύμονα. Ναι. Έκανε καλό rotation κι αυτός. Ξεκούραστος θα πάει. Μάλιστα. Ναι. Η Ρόδοτος Απόλλων Πόντου 0-1 και με 10 παίχτες παίζαν οι δύο ομάδες. Ναι. Και Άρης Αβάτου Παναχαϊκή επίσης 0-1 στα χθεσινά αποτελέσματα. Κιγέρμε, συγγνώμη, Κιγέρμε. Του κυπέλου Ελλάδος. Ξανά κύπελο θα έχουμε τα εξαναβολής στις 2 και στις 3 του μηνού. Πανιόνιος Λάρισα, Θύελα Καμαρίου, Ηρακλής και Πανετολικός Παναθηναϊκός. Και κανονικότατα η φάση, η δεύτερη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 31 του μηνού. Χαμός, δηλαδή δεν σταματάει το πρωτάθλημα. Με κύπελο πρωτάθλημα Ευρώπη, άρα. Κάθε εβδομάδα και. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου νομίζω είναι και μετά πάει η Εθνική Μεσοβδόματα. Πάλι έχει Nations Cup. Δηλαδή 15-16 Κυριακή πέφτει, 15-16 Οκτωβρίου δεν θα έχει. Δεν θα έχει. 19-20 είναι γιατί έχω live, τα ξέρω έτσι. Μ' αρέσει εγώ. Παρασκευή. Ξέρω όλα τα Σαββατοκύριακα. Σε μπροστά. Εμφανίσεις μάλλον τότε δεν θα έχει. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από τις 19 είναι 15. Nations Cup. Χθες ανακοινώθηκε ότι το Euro του 2024 θα το διοργανώσει η Γερμανία. Κέρδισε στην στροφή την Τουρκία που ήταν η άμεση συνδιεκδικήτρια της διοργάνωσης. Μάλιστα λέγεται ότι η Τουρκία είχε και πολύ καλύτερο φάκελο. Αλλά παίξανε άλλα ζητήματα πολιτικής φύσεως ρόλο τώρα. Όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Εκεί δίπλα είναι όλα χαλάχα μου και οι βόμβες και τέτοια. Όχι μόνο βόμβες, δεν είναι αυτό τόσο το ζήτημα. Έχουν γίνει δραστηριότητες και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι όπως η EuroLeague, ο τελικός. Μπράβο, αυτά. Ναι, εντάξει, σε τέτοια ζητήματα, όταν τίθεται δεν τέτοιο θέμα ασφαλής. Είναι. Απλά είναι το θέμα των ανελευθεριών που υπάρχουν, ότι δεν μπορείς να αρθρώσεις κουβέντα σχεδόν στην Τουρκία. Κομμένα ίντερνετια ενίοτε, αυτά, Ερντογάν.
Και θεώρησαν εδώ οι αρμόδιες αρχές ότι θα έπρεπε να δώσουν τη διοργάνωση στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει διοργανώσει το 1988, το θυμόμαστε μικρά παιδιά, το Euro. Το πρώτο έτσι που θυμάμαι πάρα πολύ εδώ, το 1984 δεν το θυμάμαι, που είχε διεξαχθεί στην λίγο. Στη Γαλλία του 88 με βαμπάνστεν ιστορίες εκεί, βέβαια, ο τελικός με την, με τη Ρωσία. Το γκολ της του αιώνα είχε ψηφιστεί εκείνο το, το τέρμα του, του Μάρκο Βαμπάνστεν, το, το γυριστό. Και η Γερμανία και το 2026. Το 2020 θα διεξαχθεί το... Δεν ξέρω αν θα είναι με την ίδια μορφή σε 12 πόλεις, σε 12 χώρες μάλλον το... Έτσι είπα. Το γύρο του 2024 μετά ημιτελικά και... του 2020 μετά ημιτελικά και τα τελικά να διεξάγονται στην Αγγλία. Ναι, εδώ θέλω να κάνουμε μουντιάλ στο Ντουμπάι, ρε χειμώνα. Μέχρι και στο Αζερμπαϊτζάν θα έχει. Αζερμπαϊτζάν, φίλε, λεφτά. Γκάζπρομ. Θα έχει και Ιταλίες, θα έχει και Βέλγια, θα έχει και Γερμανίες. Ελλάδα δεν θα έχει κανένα νόμο. Αζερμπαϊτζάν, πολλά λεφτά. Πλούσια χώρα, πολύ πλούσια. Πού να έρθει. Επίσης από χθες αποφασίστηκε ότι του χρόνου στις διοργανώσεις Champions League και Europa League θα χρησιμοποιείται πλέον το VAR. Θα χρησιμοποιήθηκε στη διοργάνωση του γύρω του 2020. Ναι. Θα κάνει ουσιαστικά ντεμπούτο τροποντινά, να χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά αυτόν τον όρο το. Στο Super Cup της τρέχουσα σεζόν, όταν ολοκληρωθεί αδί σεζόν. Τώρα δεν ξέρουμε στην Ελλάδα πότε θα έρθει αυτό το, το περιβόητο VAR. Δεν νομίζω ότι και του χρόνου θα είναι μια αιώνια συζήτηση. Αλλά λίγο λίγο θα μπει στις ζωές μας έτσι πως έχει γίνει. Ήπως αβίδες θα τα χώσει. Ήρθε για να μείνει το VAR πλέον. Το VAR. Θα επικαλούμασταν το VAR. Έτσι. Τουλάχιστον μετά το πετυχημένο, το πετυχημένο καλοκαιρινό πείραμα στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Πρωταθληματάκι αυτό το αγωνιστικό τριήμερο μπροστά μας. Έχει. Βέβαια και έχει, έχει ματσάρες, έχει να δούμε από αύριο καθομένη. Ταλεπόρια. Ταλεπόρια γιατί το λες. Ταλεπόρια θα έχουμε. Ταλεπόρια. Ταλεπόρια εκεί Κυριακή να πούμε full μπάλα. Δεν ξέρουμε ποιος θα σηκωθεί, ποιος θα κάτσει στα καφενεία. Τα έχουν βάλει έτσι τα μάτς. Ναι. Γιατί παίζει 7 η ώρα βάλανε εδώ. Εντάξει, αυτό που πίσω εδώ πέρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά. Εντάξει, 7 η ώρα, αλλά είναι ΕΡΤ ο Άρης. Είναι ΕΡΤ. Ναι. Αλλά να σου πω όμως ότι τώρα αυτό δίνει ένα. Ένα βυσμά στον κόσμο να πάει να το δει στο καφενείο, γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, θα δω τον Άρη. Ναι. Στα καπάκια θα ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά λες εσύ ότι άμα έχει αριανού στο μαγαζί, ναι, άστα θα πάνε τώρα. Θα τα αλλάξει. Άλλο από τις 4 η ώρα να δει όλα τα μάτσα και άστα. Θα τα λεπόρια μεγάλη. Πώς θα αλλάζει στις 8.30 τον Άρη, να είναι κανένα 0-0. Και να σφυροκοπάμε και να τρέχουμε να αποκρούμε. Έτσι όπως πάμε, τα βάζει και τα δύο. Έτσι όπως είναι η τεχνολογία. Παίζει μια Νόβα, μια Άρη. Ναι, αλλά ποιο θα ακού, εκεί είναι το θέμα. Εντάξει τώρα εκεί ποιο θα ακού. Εκεί δεν μπορεί, βάζει ντέρμπι κατευθείαν. Ντέρμπι, βέβαια δεν μπορεί τώρα. Κατάλαβες από την αρχή, βάζεις ντέρμπι. Ένα τέταρτο χωρίς φωνή θα παίξει, ρε παιδί μου. Λογικά έτσι θα το κάνουν όλοι. Είναι και το επιχείρημα κιόλας ότι ρε φίλε, άμα θέλεις να δεις Άρη, να καθόσουν ένα σπίτι σου. Γιατί να... το δείχνει η ΕΡΤ. Είναι οπότε... και παίζει και Θεσσαλονίκη, μπορείς να πας στο γήπεδο. Ναι, εδώ. Σωστά. Άρα έτσι. Δεν ναι. θα υπερισχύσει. Ναι, αυτό σου λέω. Από οικονομικής πλευράς γεμίσματος μαγαζιού μιλάω. Ναι, τεχνικός καλύπτεται. Ναι, τεχνικός. Ναι. Εντάξει, έτσι λέω. Κάτι μου λέει ότι οι φίλοι του Άρη θα πάνε στο γήπεδο. Θα πάνε. Μετά για την προχθεσινή εμφάνιση και το επιτυχημένο αποτέλεσμα για το σίγουρα. Θα έχει, θα έχει. Αν έχει καλό καιρό, βέβαια. Τώρα, αν έχει τίποτα βροχές, αυτά και τα λοιπά. Καταλαβαίνω, Γιάννος, το Ζορμπά θα χορέψει. Ζορμπά εκεί πέρα. Έτσι. Και νομίζω ότι στα μαγαζά θα πάνε οι φίλοι του Πάουκ από τις 7 για να κουτσοδούν και τον Άρη. Ναι, θα πάνε κανονικά. Εγώ δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες και τέτοια, αλλά θα κουτσοκάτσουν ένα το. Την γροθιά. Μόλις βάλει ο Τόνσο στο Βικελίδη στον γκολ, θα σφίξουν την γροθιά οι Πάουκ. Να κάνουν ίσως και σκάουτινγκ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Όλα καλά. Δόξα δράμας. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια... Να κάνετε δηλαδή μια μέρα εκπομπή. Τι θέλεις? Να, θα βάζουμε τραγούδια, ρε, τώρα. Ναι. Τα παλιά, ρε, παιδί μου. Κάτι τρώω και με καραμέρα τώρα λίγο το χάπι μου. Ναι. Καλά κάνει. Μάλλοξ, τίποτα για στομάχια, τέτοια. Μπράβο, ρε. Καουρά. Μεγάλος είμαι εγώ, ρε. Καμιά τυρόπιτα έφαγες λαδωμένη, ξέβολα μαρίνα χάλια και σε έκανε τα σόψυχα μέσα βραστά, στα έκανε. Τις τυρόπιτες. Σίγουρα. Μόνο εγώ τα ξέρω αυτά. Ε, δεν είμαι μπροστά. Ε, να το. Αυτά είναι. Α, ωραίος, ωραίος ο παίχτης. Άρο και ποτό. DJ. Κατάλαβες τι γίνεται, να τα κάνουμε τέτοια εκπομπή. Θέλω. Αυτή έτσι κι αλλιώς είναι η μουσική που παίζω στα DJ λίκια μου, οπότε είσαι εντός του θέματος. Εντελώς. Λοιπόν, Στέφανε, Κυριακή θα είσαι μαρμίτα. Ναι. Θα είναι και ο Batman. Εννοείται. Ε, βαρθώ. Θα γνωριστούμε και από κοντά. Ελάτε να γνωριστούμε. Μακριά είναι. Με μεγάλη χαρά. Αν έρθει κανείς να με πάρει. Ναι, ρε, επειδή, πάρε, πάρε τον Batman. Επειδή είμαι και τεμπελχανάς, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω δύο λεφόρια να πάω στην Τούμπα. Αλλά ναι. Πού μένεις. Σταυρούπολη μένω.
Φίλε, με εγώ μένω ανάληψη. Να άμα θες να δεις Batman, πρέπει να τον πλερώσεις. Είναι ανάληψη Σταυρούπολη. Είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό. Ανάληψη Σταυρούπολη, τίποτε δεν είναι. Ναι, κάποιες χείρες που ακούει από εκεί. Θα βάλουμε φούρναρης ακούει, θα βάλουμε πουλμαντό να πάμε μαρμίτα την Κυριακή. Έχουμε και εμείς εδώ καλό καφενείο που πάμε και βλέπουμε τα ματσάκια και έχουμε να πάμε τουλάχιστον μισό χρόνο. Θα πάμε και εκεί τώρα. Οπότε λέμε να κάνουμε μια επιστροφή. Ναι. Έχω αναζητήσει. Μάλιστα, σκέφτομαι, παιδιά. Σκέφτομαι πριν το ματ να πάω και μια από Holiday Inn για μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, και μετά θα έρθω εκεί. Τι έχει εκεί. Καλά, το σκέφτηκα. What happened, Holiday Inn. Τι έχει στο Holiday Inn. Πάστες. Πάστες, σαχαροπλαστή είναι αυτό, ρε. Μάλιστα, το έπιασε. Πάντως. Αχά! Κατάλαβα, θα φέρεις τα γλυκά για να βρεις θέση εσύ. Δωροδοκία είναι αυτό, εμείς είμαστε αξιγελάκια. Νομίζω θα πας σε ένα άλλο που έχει έκθεση για την κάναβης, στο πρώτο παλάζ, νομίζω. Θα πάμε να ξεβουλώσουμε τα σωληνάκια και μετά θα βγούμε. Μάκησε από το. Θα βουλώσουν τα σωληνάκια, θα βουλώσουν, μη τροσπάστες. Μάλιστα. Και προγραμματάκι λοιπόν. Του τα πάλι γρυπαλιά, τη χορμούζει, μη τροσπάστες. Προγνωστικό έχεις για την αγαπημένη σου ομάδα. Τον ΠΑΟΚ να φανταστώ. Πράγμα. Προγνωστικό έχεις. Προγνωστικό για τον ΠΑΟΚ. Ναι, και για τον Άρη, γιατί. Για τον Άρη δεν ξέρω. Για τον ΠΑΟΚ ούτε για αυτόν ξέρω. Με αυτό το προγνωστικό θα μείνουμε. Αυτό θα ρίξω στοίχημα. Αυτό που είπες. Δούξου. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι τόσο ανοιχτά που δεν ξέρω. Σωστά. Όχι να πει ο καθένας τώρα τίποτα. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Τσαο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι εδώ το έχουμε επαναλάβει πολλά. Σε αποκλειστικότητα, πες. Ναι, το έχουμε επαναλάβει πολλά και σε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, όταν κάνουμε προγνωστικά, πάντα πρέπει να δίνουμε τις ομάδες μας να κερδάνε. Απαγορεύεται να πεις το οτιδήποτε το αντίθετο, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει μες στο Καραϊσκάκι και ο Άρης μπορεί να έχει. Αποκλειστικότητα. Ναι. Θα σε φέρει ο Κοκακόλας με το Σκαραμπέο, είπε. Live, νάτος, εδώ το στείλε τώρα. Θα σε φέρει ο Κοκακόλας από Σταυρούπολη. Που σκαραμπαίνουν το μηχανάκι έτσι. Το Απρίλια, ναι. 2,5 αυτόματο υδρό. Δεν ανεβαίνουν. Τα φοβάμαι τα μηχανάκια. Βολτάδικο, ωραίο. Δεν τρέχουν. Δεν τρέχουν. Σκαραβαίο. Κανένα σκαραβαίο, κανένα τέτοιο. Θα πάρω 27 και 12. Θα πάρω το Mini Cooper τότε. Έχει και τέτοιο. Εναλλακτική. Σε δίνω Coca-Cola στεγνά να ξέρει. Και μια κάσα Coca-Cola να με φέρει. Πώς βλέπουμε, Άρη, δύσκολα είναι. Θα το πάρω το μάτς. Λόγω ψυχολογία θα το πάρω το μάτς. Να ξέρεις. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το λέω δύσκολο. Ότι όπως σου έλεγα και πριν την προηγούμενη αγωνιστική, ναι. όταν επικρατεί ενθουσιασμός στις τάξεις του Άρεος. Πάρω το ματσάκι, έρχεται η γκέλα. Ναι. Γι' αυτό μήπως. Έγινε την γκέλα, όχι. Όχι, με τίποτα. Αστέρας καλός είναι. Πολύ καλός. Εγώ την γουστάρω την ομάδα με αυτόν. Άμα κοίταξε, σου πω. Θες να βγεις Ευρώπη. Θα έχει γκολ. Θα έχει γκολ το ματς. Θες να βγεις Ευρώπη. Συναγωνίζεσαι με τον Αστέρα χτυπιέσαι. Το πήρες το ματς και βγήκες. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο αντιπαλός σου για την τέταρτη πέμπτη θέση. Που λέμε τώρα. Άρα νίκη πάση θυσία για την ομάδα. 2-0, γράφτε το. 2-0. Λοιπόν, θα τα πάμε από την αρχή τα παιχνιδάκια για να τα δώσουμε, να τα έχουμε σε μια κατάταξη. Να πάρω εδώ και τα στυλά. Και όλα αυτά που θα τα πούμε σήμερα. Και τα δικά σου θα παίξω από 1 ευρώ και τα δικά μου 1 ευρώ τα σκορ. Ναι, και εγώ τα παίζω. Θα τα γράψουμε. Ναι, θα τα στείλω. Λοιπόν, Σαββατάκι 29 του μηνού στις 6 και 4. Λάρισα Πανετολικός. Αγρίνιο. Με καινούριο προπονητή Λάρισα. Ναι. Μια νίκη θα γράψει. Θα γράψει και εγώ μαζί σου είμαι. Ναι. Γιατί είμαστε και σφιχτά. Έχουμε κάνει μια νίκη, βέβαια. Με ποιον κέρδισε η Λάρισα. Δεν θυμάμαι. Τον Άρη έχασε αυτό. Ποιον έκανε. Ποιον όμως. Κέρδισε. Κάποιον θα κέρδισε. Κέρδισε. Κάποιον κέρδισε η Λάρισα. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έχει μια νίκη και τρεις ήττες. Και εγώ πιστεύω ότι ο Κούγιας θα την κάνει την νίκη. Κάνει. Πόσο δίνεις. 2-1. Θα το δώσω εγώ 1-0 το παιχνιδάκι μας με την Λάρισα. Οπότε μάλλον έχει 2. Παίξτε το. Δώσαμε και 2. Ναι. Στις 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Μπαζ Γιάννενα. Ναι. Σένα η αγαπημένο σου φέτος Παναθηναϊκός. Αγαπημένο μου πιτσιρικάδες μέσα. Κάπου όμως θα την κάνει την κέλα αυτό. Δεν κάνει λες. Τρίμπαλο καθ' αυτό πάλι. Πάλι τρίμπαλο είναι Παναθηναϊκός. Τρίμπαλο κιόλα. Ναι. Τον Μπαζ Γιάννενα, με τον Άρη όμως. Και τι έγινε. Όχι. Τι έγινε. Δεν κατάλαβα. Μήπως έχει και αυτός ένα πτερωμένο ηθικό. Μάλιστα. Πόσο. 3-1 λοιπόν. Πάλι θα τον παίξω κόντρα τον Παναθηναϊκό και γιατί κάπου, παίξω, κάπου πρέπει να σπάσει. Κάπου πρέπει να σπάσει. Οπότε στο επόμενο μάτσα σπάσει. Στο επόμενο, με ποιον είναι το επόμενο, κάτσε να σου πω κιόλας. Δεν έχει το επόμενο. Παίζει με Αστέρα στην Τρίπολη. Εκεί θα σπάσει για μας να δουλέψει ο Παναθηναϊκός.
Έτσι όπως πάει Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπει και αυτός μέσα στην διεκδίκηση. Αλλά μου πεις δεν καταλαμβάνει η θέση. Οπότε... αυτό θα κάνει. Ρε, σου λέω θα είναι ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Για Ευρώπη και τέτοιο Παναθηναϊκός. Όφι ΑΕΚ το βράδυ του Σαββάτου στις 8.30 μπορεί να έχει καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, αντάρες, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Όφι πολύ χάλια. Χάλια, ναι, δύσκολα δηλαδή, είναι. Αλλά πόσο να το δώσω τώρα, μήπως και η ΑΕΚ είναι. Με έναν βαθμό μόλις. Hey, η ΑΕΚ ξεκούραστη, δεν αγωνίστηκε. Δεν αγωνίστηκε, αλλά θα του δώσω ένα κουτσό 0-1, ρε φίλε. 0-1, βλέπω παραπάνω 0-1 και εγώ βλέπω νίκη της ΑΕΚ, θα το δώσω. Δώσε. 1-2, 1-2, μπορεί και 1-3. Άντε 1-2, 1-3 κέρδισε ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει. Ναι. 1-3 θα το δώσω. Ναι. 1-3, σαν το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Αλλάζω αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά μου. Την Κυριακή στις 4 ώρα ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται τον Πανιόνιο. Και ο Απόλλων Σμύρνης είναι πολύ σφιχτά. Χωρίς βαθμό, η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς να έχει το 4 στα 4 σε απώλειες και σε ήττες. Και ο Πανιόνιος είναι πάρα πολύ κάτω. Βέβαια έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Γι' αυτό. Πήρε μόλις ένα βαθμό. Γράψτε ένα 0-0 κουλούρια αυτό. 0-0 κουλούρια. Κουλούρια βγάλουμε κουλούρια. Μάλιστα. 0-1 πιστεύω ο Πανιόνιος ήρθε η στιγμή να κάνει την πρώτη του νίκη μέσα στη Ριζούπολη. Στις 6 και 4 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Και ο Λεβαδιακός με μόλις μία νίκη. Εντάξει, δεν είναι και πολλές αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι αίτητος. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Θα συνεχίσει, λες. Μαρκόφσκι. Αέρα. 1-1. 1-1, λες εσύ, μάλιστα. Σκόρερ Μαρκόφσκι και Κουλούρης. Τι Ναγκή γράψε. Ναγκή. Το εξτρέμ. Και εγώ το βλέπω προς το Χ να συγκλίνει. Άσο. Βάλω 2-2. Μ' αρέσει. Γιατί θα έχει βροχές, καταιγίδες αυτά, βιωτίες, ιστορίες. Κάτι θα γίνει. Βέβαια δεν τρώει εύκολα γκολ ο Ατρόμητος. Μόλις ένα γκολ έχει φάει. Ατρόμητας. Το 2-2 δεν έχει καμία λογική. Προχθές έβλεπα έπεσε και Ούμπιντες, ρε φίλε. Πίσω αριστερά. Υπάρχει ακόμα Ούμπιντες. Έπεσε το σκυλί πολύ ωραίο. Εντάξει. Στεγνός παίχτης. Μάλιστα. Άρης Θεσσαλονίκης, Αστέρας Τρίπολης στις 7 η ώρα την Κυριακή. Ναι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γράφε Μαυράει από κόρνερ κεφαλιά 1-0. Ναι. Έτσι και Ματέο Γκαρσία 2-0. 2-0 θα το δώσω εγώ. 1-1. Μαχά. Μάλιστα. Μ' αρέσει. Και ο Ολυμπιακός Πειραιός ΠΑΟ κλείνει το πρόγραμμα αυτή η αγωνιστική. Έτσι. Εδώ και επίσης πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εδώ κουτσό μας τώρα. Ναι, τώρα κουτσό. Εδώ με ένα γκολ δεν θα κρυθεί το. Ποιος θα το βάλει. Αν δεν βάλει. Θα δώσω γαύρο 1-0. Και εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδάει. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά. Αυτό που βλέπω. Ναι. Αυτά, η μαγική σφαίρα αυτά λέει. Αν δεν πει γκολ, θα λήξει χ 0-0. Ναι. Και εγώ το βλέπω τον ΠΑΟΚ να χάνει. Όπως, γιατί είπα ότι η γενικότερη προσέγγιση είναι ότι όλοι θα κερδίσουν στις έδρες τους τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν θα έχουμε καμία έτσι διαφοροποίηση σε σύγκριση με τα περσινά. Και τη Δευτέρα να γελάει εδώ. Ο κόσμος γελάει για τα τραγούδια. Και τη Δευτέρα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι θα κλείσει την πέμπτη αγωνιστική μέρα τη Super League. Λαμία Ξάνθη στις 7 η ώρα. Ναι. Αυτό θα γίνει surprise. Πρώτο διπλό της Ξάνθης έξω. Ναι. 1-2. 1-2. 0-0 το βλέπω εγώ. Γενικά η Ξάνθη με εμπνέει στο 0-0 και την προηγούμενη γωνιστική έλεγα 0-0. 3 έριξε. 3 έριξε. Εντάξει. Okay, τι να κάνεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πάρτο γρήγορα πίσω. Το αποτέλεσμα. Το 1-0. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Έγινε 0-1. Το παίρνω. Το παίρνω. Τελείωσε. Επειδή μου το είπες εσύ. Τέλος. Μας το κλείσε. Θα έρθει από εδώ, θα κατεβεί από τη Σαμαρίνα. Σήμερα. Θα είναι μέχρι τις 8. Άλλαξε το γρήγορα. Άλλαξα. Τελείωσε. 3-0. 0-3 ο ΠΑΟΚ. Κανονικότατα. Έτσι. Γιατί απαγορεύεται να λέμε ότι οι ομάδες της πόλεως θα έχουν απώλειες και θα ιτηθούν και θα χάσουν. Σήμερα ήταν να πραγματοποιηθεί και η κλήρωση της Football League για το τρέχοντα πρωτάθλημα. Δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί ακόμα δεν έχει διευθυντηθεί το θέμα των τηλεοπτικών. Είχε ακουστεί ότι θα αναλάβει τα παιχνίδια η ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση. Οπότε αποφασίστηκε στη Football League ότι δεν κάνουμε κλήρωση. Σιγά μην ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Έχει και ζορμπά τώρα, ποιος ασχολείται. Την ώρα του 15 πόσο το έχει. Αλλά έχουμε κανονικά γάμα εθνική αυτή την Κυριακή. Πλάκα θα πάω σε σέρες. Παίζουμε με το. Πώς λέγεται, καλαμπάκι. Κάτι τέτοιο δεν έχει στην δράμα. Έλα γατάκια σα. Καλαμπάκι, κοίτα μετέωρα η καλαμπάκα εκεί. Καλαμπάκι, κάτι έχει, δεν το θυμάμαι. Καλαμπάκι. Το έβλεπα προχθές το πρόγραμμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς τον. Υπάρχει χωριό Καλαμπάκι. Καλαμπάκι, καλά δεν το λέω. Με αυτούς πρέπει να παίζουμε. Καλαμπάκι δράμας. Ναι. Δεν ξέρω τελείω αν έχει. Γιατί εγώ υπηρέτησα στην Καβάλα. Α, και ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ειδικό στοίχημα. Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο το πιστεύετε κι εσείς. Να σε πω εγώ πες. Αν θα υπάρχει απόλυση προπονητή από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, τώρα δεν είναι αγωνιστική. Δεν θα υπάρχει.
αν θα υπάρξει. Α, ωραίο στοίχημα. Αυτή είναι αγωνιστική. Ο Απόλλων Σμύρνης έχει διώξει προπονητή. Όχι. Να. Η Λάρισα έδιωξε. Η Λάρισα έδιωξε. Να, Απόλλων Σμύρνης νομίζω ότι. Ποιον έχει ο Απόλλων Σμύρνης? Έλα, μου τε. Δεν έχει διευκρινιστεί. Εγώ θα σας πω έναν που μπορεί να φύγει. Όχι. Ποιον? Τον Παπαδόπουλο, του Όφη. Α, μάλιστα. Δεν νομίζω τώρα ο Όφη να τον. Καλά, δεν νομίζω. Εγώ, άμα κάνει κανένα. Καλά, με την ΑΕΚ δεν διώχνεις προπονητή τώρα. Με ήττα από την πρωταθλήτρια, ας πούμε, θα διώχνεις τον προπονητή. Πάτη, ναι. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο, γιατί απλά είναι η εικόνα της ομάδας που είναι πολύ κακή. Εντάξει, έπαιξες με ΠΑΟΚ, παίζεις με ΑΕΚ, έχεις. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω από όλους μήνες να ποιος είναι. Ο Μοντεαγκούντο, αυτός είναι. Αυτό μας βγάζει εδώ πέρα. Εγώ βλέπω πάντως τον Πανιούνιο να το κερδίζει ο Απόλλων. Δεν ξέρω, μου κάθεται πολύ στον άσο αυτό το Πανιούνιο. Μάλιστα. Με ενέσες. Ενέσες. Πολύ λέει, στον άσο. Που λέει και ο Φωτιάδης. Μάλιστα. Και τον Άρη, παίξε τον άσο από εδώ μέχρι. Έτσι. Από εδώ μέχρι. Μέχρι την Κύπρο. Έτσι. Μέχρι τη Λάρνακα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στοίχημα, ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσουν και εμένα. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Θα ακούσετε ότι η ώρα είναι 7:30. Και θα επιστρέψουμε για το δυνατότατο ντεμαράζ τη τελευταία εποχή. Θα επιστρέψουμε και θα σε πω, λέει, κοιμήθηκε με 6.000 γυναίκες μετά το διάλειμμα. Ένας μπάρμπας Bon Viver Playboy της Ιταλίας. Πέθανε αυτός. Πέθανε. Στα 63, θα σα πω μετά το διάλειμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας, 8 παρά 20, για κανένα 20 λεπτάκι στους εθέρες της πόλεως. Στην λήξη του ραδιοφωνικού πενθυμέρου. Πού είναι ο πενθύμερος, ναι. Έλα μου ντε. Ακόμα χλεντάει μάλλον το χ μέσα στην τούμπα. Δεν ξέρω. Λες, jackpot. Μπορεί να ξυπνάει και κατά τις 8 πλέον. Δημοσυπαλληλίκιο. Δεν ξέρω. Από εκεί που τον είχαμε 4 ώρα και. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου τώρα. Ζωάρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Έχει αλλάξει ήδη προπονητή από όλων αυτός ο Σμύρνης, πως λέγεται. Έχει αλλάξει, εντάξει. Έχει αλλάξει, ναι. Νομίζω έχει αλλάξει και ο Κούγιας. Ο Κούγιας σίγουρα έχει αλλάξει. Μέσα στην εβδομάδα. Ιταλός ήταν του Κούγια. Οπότε είναι καλό ασάκι αυτό, θεωρητικά πάντα. Με ναι. Και να ενημερώσω για το στοίχημα που είπε ο κύριος πριν, ότι αυτή την αγωνιστική δεν πρόκειται να φύγει ο Παπαδόπουλος. Ναι, δε, ναι. Μετά από ήττα από την ΑΕΚ δεν διώχνεις προπονητή. Όχι, δεν θα γίνει το ΜΑΤ. Α, λες ότι θα έχει. Δεν θα γίνει το μάτς. Δεν βλέπω να γίνει το μάτς. Κύριε φίλε, είσαι τόσο κουμαρόσκυλο που στάνταρ παίζεις κόρνερ και κάρτες. Και πλάγια. Άνετος είσαι. Τα πλάγια. Εγώ μας παιδί. Αγαπημένα. Επίσης έχει φύγει ο μη διώξετε ποτέ τον Μπάμπι τότε, ναι. Ναι, από καιρό, από καιρό δυστυχώς. Η μισή Super League έχει άλλαξει προπονητές. Εσύ ασούμε, είσαι value bet. Value bet, ασούμε. Και έχουμε ένα μήνα μέχρι την παρέλαση κιόλας. Και πόσοι θα φύγουνε. Και επειδή είμαστε για κόκαλο West Ham, έτσι. Ο προπονητής που θα φύγει αυτή την εβδομάδα λέγεται Ζωζέ Μουρίνιο. Να τα. Αυτά θέλω να ακούσω. Βράζουν οι παίκτες εναντίον του Ζωζέ. Βράζουνε, παίζουνε μαζί μας στην έδρα μας. Ναι, εμείς ρίξαμε 8 στο κύπελο. Να κρατήσει λίγο ακόμα, να κρατήσει ο Ζωζέ, γιατί τα εδώ πέρα 28 αλλάζουν προπονητές. Να έρθει εδώ ο Ζωζέ. 4-20 το στοίχημα. Να παίξουμε όλοι. West Ham λες. Λες τα σφυριά. Ή West Ham μια πόλη Μουρίνιο, ένα από τα δύο. Το ίδιο πράγμα είναι. Γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή αυτό που λέμε ότι οι παίκτες μπορούν να φάνε τον προπονητή. Άνετα, ναι. Τι είναι μια στραβή. Το Βαλβέρδε ποιος τον τρώει. Ποιος? Ο Μέση και η Παρεούλα. Μπράβο. Πήγα χάσανε από την τελευταία. Τι είναι ο Ποκμπά να κάνει μια στραβοκλουσιά. Α, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι είναι, εύκολα είναι αυτά, εύκολα, πολύ εύκολα. Ω, άνεστα, ναι. Ωραία, έγινε. Καλά, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Να σω. Έτσι. Να, και ενημέρωση για τους προπονητές. Στην Κόβο, αυτό που μας είπε ο φίλος είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Όντως, με βάση τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα και να απειλήσουν τη διεξαγωγή κάποιων αναμετρήσεων, την Κόβο να βγαίνει ανακοίνωση σήμερα το βράδυ ότι
Δεν θα γίνει το μάτι. Ναι, να δω όμως πότε θα τα παίξει η ΑΕΚ μετά αυτά τα μάτια. Εκεί σε θέλω. Θα βρεθεί κάτι. Για να δούμε αυτό με Λυσανίδη θα μπορεί 20 Δεκέμβριο να παίξει μάτια αυτό. Εντάξει, όταν θα είμαστε πιο ξεκουράστοι. Από το να κατέβει η ΑΕΚ κάτω και να μείνει αυτό και να ταλαιπωρηθεί, γιατί έχει και αγώνα με Μίλαν. Όχι με Μίλαν, παίζει Ολυμπιακό τι λέω. Έχει αγώνα με Τσάμπιονς. Μπάγκερ έχει νομίζω μέσα. Μπάγκερ έχει, αλλά αργά την μέσα στην εβδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή την εβδομάδα είναι. Αυτή την εβδομάδα και Τσάμπιονς Λίγκ. Ναι, κανονικότατα. Και Europa League. Είναι σε αυτή την εβδομάδα παίζει με την Μπάγκερ. Ολυμπιακό. Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Νομίζω 23 Οκτωβρίου πρέπει να παίζει με Μπάγκερ. Εντάξει, κάτσε το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Δεν το θυμάμαι το προγραμματάκι γιατί τι είναι ένα ιντερνετάκι. Θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακό παίζει με την Μίλαν. Αυτό βλέπα το προγραμματάκι. Ο Πάοκ παίζει με την Μπάντε Μπορισόφ. Με την ΑΕΚ λίγο χάσαμε. Με την Μπενφίκα. Εδώ μα ενημερώνει ο φίλο μα ο Παναγιώτη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί η ενημέρωση έρχεται από τα κάτω. Είτε Μπενφίκα είτε Μπάγκερ το σκόρ είναι το ίδιο. Να μην είμαστε μια μισή εβδομάδα ξεκούραστοι. Να μην κατεβεί τώρα στην Κρήτη τα λεπόρια αυτό το να τα άλλα. Την Μπενφίκα παίζω. Με τον Σέρβι. Να κουνάει και το αεροπλάνο να έχει κακέ. Ποιο αεροπλάνο, Μελισανίδη, πλοίο να πούμε. Έλα ρε φίλε, ποιο αεροπλάνο. Ρε εσύ το πλοίο τη γραμμή πριν από κανένα μήνα είχε πιάσει φωτιά. Εντάξει, καλά. Δεν θυμάστε τη διαφήμιση που τη Ryanair που έλεγε. Τι έλεγε. Ο πιλότο με τι κότε που έμπαινε μέσα. Δεν την θυμάμαι καθόλου. Α, φοβερή διαφήμιση. Μάλιστα, δεν την θυμάμαι. Του κατεβάσει μέσα κατάστρωμα εκεί όπω λέγαμε αυτό. 4 ευρώ καφέ. Ο Μπακασέτα μπάρμα για να βγάλει το εισιτήριο, ξέρω εγώ. Χτυπάει καφέ. 4-4,5 ευρώ έχει ο καφέ. Όπω κλοπή ρε φίλε. Τα πατατάκια, ναι, τα πατατάκια τρία. Μια ζωή κάνουμε αυτό το λάθο μέσα στα πλοία, δεν παίρνουμε τίποτα. Έχει το ντοστάκι. Εντάξει, 1,5 ευρώ νομίζω. Και έχει και τον καφέ σε πλαστικό ποτήρι, τον φραπέ. Αλλά το μικρό το πλαστικό το ποτήρι, πώ είναι αυτό που πίνουμε νερό. 1,5 ευρώ. Κοίταξε, το μόνο που δεν μπορεί να πάρει είναι καφέ εκεί πέρα. Τα άλλα πάρτα στο σακ βαγιά, ρίξε μέσα τα πατατάκια. Οπότε με φραπέ, άμα θε να πιει εσπρέσο, α το 4 ευρώ. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί στα καράβια είναι τόσο ακριβές οι τιμές. Έλατε. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σωστό κι αυτό. Δεν ξέρει, φίλε, το ξέρει. Ναι, όντω είναι μια πραγματικότητα. Καλά, ναι. Αυτό μου στέλνει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Παίζει παντού. Είναι το viral της αγωνιστικής. Το viral μάλλον της εβδομάδος για την περιγραφή ενός αγώνα ανάμεσα στην αναγέννηση ποντίων και τον Ορφέα Ξυλαγανής για το κύπελο ΕΠΣ Θράκης. Υπάρχει ένα 13 λεπτό βίντεο. Ναι. Το οποίο είναι. Περιγραφή. Αποθέωση. Σοβαρά. Αποθέωση. Αλλά δεν μπορεί. Σπαστά ελληνικά. Θα το δω, ρε φίλε. Δεν κανονικά, κανονικά. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε γιατί είναι 13 λεπτό. Υπάρχουν διάφορα αποσπάσματα. Έχουν πέφτει ο ένα στον άλλον. Μεταδίδει την πάσα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κοιμήθηκε με 6.000 γυναίκες, μπάμπι μου. Ποιο. Και πέθανε πάνω στο σεξ με 23χρονη. Ποιο. Το μιλάω. Όχι, ρε, αυτό ο Ζανάφτη, πώ το λένε. Ο Ζανφάντη. Αυτό είναι, λέει, ο κούνελο τη Ιταλία και τη Ευρώπη. Παρατσούκλι, ο Ρωμαίο του Ρίμινη εδώ και δεκαετίες. Ο λόγο με τον Μαουρίτσιο Ζανφάντη. Ποιο Μαουρίτσιο του πάω. Μαουρίτσιο, θα ήθελε ο Μαουρίτσιο. Ζανφάντη που έχει κοιμηθεί με 6.000 γυναίκες από τη δεκαετία του 70. Και μετά όταν έγινε γνωστός προωθώντας κλαπ και μεγάλη ζωή. Δηλαδή τον είχαν κράχτη αυτόν, πώς πας στα μαγαζιά. Τέλος πάντων, τουρουντουρουντουρουντουρου. Αυτός πέθανε, ναι. Πού μετρούσε, μετρούσε δηλαδή το. Σαν του παλιάρα μάλλον μετρούσε. Μετρούσε το ποσοστό του, ας πούμε. Μετρούσε, ξέρω εγώ, έχει σημειωματάριο. Και τον ξέγανε, φίλε, μια 23χρονη τουρίστρια πάνω στο σεξ καθάριζε ευτυχισμένο. Πήγε. Α, εντάξει, τον καλά. Πήγε καβάλα στο άλογο νεαρά. Τον έκλεισε τα μάτια, τον φίλησε το κρύο μέτωπο. Έχω πέρα εδώ μια περιγραφή από. Δηλαδή η περιγραφή του Ξυλογανή. Για βάλε μια έτσι. Είναι, έχει, είναι... Κάνα λεπτό, άιντε Χασάν. Άιντε Γεωργιάδης. Μπράβο ρε κουλάρα. Μπράβο ρε Γιώργη. Μπράβο ρε Φώτη. Περιγραφή είναι αυτό. Εντάξει είναι ευκό μας παιδάκι. Τάσος. Του Τάσου του. Που έχει τα ψημένα τα ορνήθια στην Κουμουντινή. Γιος είναι, ο τρανός. Ωραί φίλε. Ο μικρός είναι φαντάρος. Ο μικρός είναι φαντάρος. Θα έρθει στη μέση της σεζόν που θα πάρει τα πολιτήριο. Ναι. Ποιος Σωτηρακόπουλος. Ποιο είναι αυτό το μάτσι με στο είναι το αναγέννηση ποντίων Ορφέας Ξυλαγανής. Φίλε αυτό δεν χάθα τώρα. Ναι, 13 λεπτά βιντεάκι. Αυτό
1-8 έλεξε το μάτς. 1-8. Αυτό μάγκες θα τα ακούσετε. Μην βάλετε καφέ στο στόμα, θα πνιγείτε ούτε θα τρώτε. Κανονικότατα. Δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί. Γιατί. Του Φώτη. Του Φώτη, του Ζωρή, τη Τσιμένη. Ο Σωτηρακόπουλος και ο Σπυρόπουλος θα κάνουν περιγραφές. Δεν αναφέρουν έτσι ιστορικά στοιχεία. Ο τάδε που ο πατέρας του ήταν αυτό, που είναι αστυνομικός εκεί. Το 1952. Στο ποταμό Δούναβη. Ο τριτοξάδερφός του είχε κάνει την εμφάνισή του στις ακαδημίες της ομάδας και του συνδέει μία έτσι σχέση στοργής. Ακριβώς, και αυτό σου λέει. Είχε φάει με στο απέναντι τραπέζι μαζί με τον Ριμπερί και. Και εδώ σου λέει, ας πούμε, η σημαντική πληροφορία ότι είναι φαντάρος. Θα βγει να παίξει. Ακόμα σπίτι, θα πάρει τα πολιτήριο. Θα το κάνουμε μεταγραφή. Περιγραφάρας. Και είναι το viral της εβδομάδος. Για όσους σκέφτονται, από εκεί και πέρα, για όσους σκέφτονται να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αγγελία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αυτές τις ημέρες. Ναι. Από ένα ζευγάρι που αναζητεί babysitter, ναι, και δεν ζητάει τίποτα σχεδόν. Δηλαδή μπορεί να πάει να το κάνει γιατί είναι ευθύνη να κοιτάς, ναι, μικρά παιδάκια κτλ. Αλλά υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο δεν θέλει σχεδόν τίποτα από την κοπέλα που επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του σπιτιού της. Λέει babysitter για ένα παιδί ηλικίας 4 μηνών στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και λέει η αγγελία, αναζητούμε βοήθεια για φύλαξη του μπέμπι μας από το πρωί στις 9, ναι, μέχρι περίπου τις 9 το βράδυ. Ωραία. Ανάλογα με το πρόγραμμα της εργασίας μας, το, ναι, βράδυ μπορεί να αποδεσμεύεστε και νωρίτερα από τις 9, αχα, αλλά όχι κάθε μέρα. Ένα βράδυ την εβδομάδα, ναι, θα θέλαμε να μείνετε μέχρι τις 12 μία. Θα κάνουμε και τη βόλτα, ναι, μας. Για να έχουμε μία βραδινή έξοδο με το σύζυγο, ναι, και σε περίπτωση που αρρωστήσω εγώ, ωραία, ή το μωρό, ή αν είμαι πολύ εξαντλημένη από το ξενύχτη, yeah, λέει η κυρία που έχει βάλει την αγγελία, να κοιμηθείτε από κανένα βράδυ μαζί μας. Aha. Ζητάει από την υποψήφια babysitter. Yeah. Όσον αφορά, λέει, την εργασία, ψιλοπράγματα δηλαδή μέχρι στιγμής, όσον αφορά την εργασία, λέει, θα θέλαμε να απασχολείτε σε προτεραιότητα το παιδί. Ωραία. Όταν αυτό κοιμάται ή υπάρχει δυνατότητα, θα θέλαμε να βάζετε πλυντήριο με τα ρούχα τα δικά μας και του παιδιού. Ωραία. Να σιδερώνετε τα ρούχα του μωρού. Όχι τα δικά μας, είδες, εδώ δεν έχει. Να μας μαγειρεύετε ένα φαγητό, ναι, και λίγο να συμμαζεύετε το σπίτι, έτσι ώστε να μην είναι χάλια με πεταμένα παιχνίδια από εδώ και από εκεί όταν θα γυρνάμε. Καθαριότητα χώρου δεν χρειαζόμαστε. Ίσως λίγο σκούπα που ή σπουγάρισμα, και που. Ναι. Όχι, ρε, όταν ο μικρός αρχίσει να μπουσουλάει και θα κυλιέται συνέχεια στα πατώματα. Το σπίτι μας βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Σάββατο και Κυριακή δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Κατ' εξαίρεση, ναι, και πάντα σε συνεννόηση. Εφόσον χρειαστούμε κάτι, θα το κανονίζουμε. Ολική απασχόληση έχει ως ένδειξη η αγγελία. Και φυσικά σε όλο αυτό ο συγκλονιστικός μισθός. Πόσο λες να προσφέρει αυτό τόσο, θέλω, ναι, να μάθω τώρα. Πόσο λες να προσφέρει για αυτές τις ψευτοδουλίτσες. Δηλαδή 12 ώρες την ημέρα. 12 ώρες να κάνεις και τη λάντζα, ναι. Λοιπόν, αν το ανακεφαλαιώσουμε είναι 12 ώρες κάθε μέρα. Ωραία. Καμιά φορά μπορεί και 16 ώρες, γιατί μπορεί να θέλουμε να βγούμε και να αρρωστήσει το παιδί. Μερικές φορές και Σαββατοκύριακα κατόπιν συνεννόησης. Πλήσιμο, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, σιδέρωμα, ναι. Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 550 ευρώ το μήνα. Τώρα θα πάω εγώ. Εγώ θα πάω. Νομίζω ότι είναι μια νέα ευκαιρία καριέρας. Κανονικότατα. Έφυγα. Παρατήστε, παρετηθείτε σήμερα. Τώρα φεύγω. Hashtag παρετηθείτε από τις δουλειές σας. Έχουμε βρει τις συνταγές. Πάω για babysitter-ος. Babysitter-ος. 12 ωρίτσες, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν θα σιδερώνεις τα ρούχα του ζευγαριού. Η πλάκα είναι ότι δεν ξέρω για σιδέρωμα τίποτα. Μπορώ να βάζω πλυντήριο, κάνω αυτό το σιδέρωμα με σκουγγάρισμα. Μέσα, ο δυνατός, εμένα γέννησε. Μα μην τα κάνω. Σιδέρωμα όμως όχι. Όχι, δεν μπορώ, το έχω επιχειρήσει, δεν μπορώ να το κάνω. Έστω τα ρουχαλάκια του μωρού, κάτι. Εντάξει, ρε παιδί μου, το ρουχαλάκι είναι ζυμπουνάκια. Τώρα ένα βρακάκι, ένα ζυπουνάκι, θα το βάλω κάτω από την καρέκλα, θα το κάτσω, θα το ισιώσω, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τώρα βάζω εγώ τα σουτιένια της κυράς. Θα με πάρεις εμένα, θα με κατρακυλάς πάνω στα ρούχα. Μέσα. Θα το κάνουμε έτσι παραδοσιακά. Κουδούνα θα παίζει, δεν κοιμάται το μωρό. Μα 550 ολόκληρα ευρώ για να τα κάνεις όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσω και πίσω. Εμένα με προβληματίζει, θα κοιμόσαστε μαζί μου. Το ανδρόγυνο είπε τώρα κάτι, παίχτε εκεί πέρα. Εντάξει, γιατί μπορεί να είναι κουρασμένη η κυρία, ο κύριος μετά από το ξενύχτη. Λες. Ναι, αλλά γυρνά νωρίς. Αυτό πρέπει να. Έχουν δίκιο τα παιδιά. 12:00 η ώρα θα είναι σπίτι. Μια χαρά είμαστε. Η έξοδο περιορισμένη. 550, τι προλάβες. Ένα ποτό ίσα ίσα τώρα. Ένα ποτό, μια ταβέρνα βαριά. Μαζεύω τα παιχνίδια.
παιχνίδια τα πάει. Τα παιχνίδια δεξιά-αριστερά, μην είναι πεταμένα. 5.50, ε. 5.50, τι. Διεύθυνση δεν λένε όμως. Εντάξει, δεν το. Αυτά δεν μπορούν να. Τηλέφωνα δεν έχουμε. Εντάξει. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Μπορεί να μας ακούνε, κάποιοι να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Ναι. Είναι και στο κέντρο της πόλεως. Εντάξει, 9 το πρωί, 9 το βράδυ. Δηλαδή τελειώνεις λόγω επειδή. 6-8. Ναι. Πας εδώ, παίρνεις μια τυρόπιτα, παίρνεις και ένα μάλοξ για την καούρα. Λαμαρίνα. Ναι, ναι, ναι. Και 9 με 9. Μετά τις... μέρα, ακούς ένα εξτραδάκι για σου που είσαι εσύ. Μετά θα κάνω τις καθημερινές. Μετά τις 9 πας στο καφενείο. Άνετος. Εκεί κάνεις, ας πούμε, ένα πενταωράκι. Κοιμάσαι μία ώρα και επιστρέφεις. Εκεί πάει, άμα πάω εγώ τώρα να βάζω και τις μπριζόλες βαγκού στα κτηνίδια, να τους κάνω και ένα φαΐ που ξέρω. Αφού είπα ότι καμιά φορά. Α, θέλει. Ναι, καμιά φορά να ετοιμάζεται και ένα κάποιο φαγητό. Άνα, μπράβο. Έτσι, μια. Πάλι καλά που δεν είπε κατά προτίμηση. Κατά προτίμηση θέλουμε. Θέλουμε. Καθαρέλες, μήπως θέλουμε. Βασιλομανίταρα πορτσίνη θέλουμε. Πρώτο πιάτο αυτό, ναι. Δεύτερο πιάτο εγώ, λέω, εγώ λέω να πάρει εκεί το δικό μας παιδί που ψήνει και τις όρνηθες στο μαγαζί. από τον Ορφέα Ξυλογανής. Ξυλογανής. Δικό μας παιδί εκεί... παίρνει τα πολιτήριο, έρχεται. Θα στείλουμε αυτόν. Στη μαγευτική. Ναι. Το καλύτερο, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, θα ήταν, λέει, να αναφέρεται η συγκεκριμένη εργασία ως ημιαπασχόληση. Αυτό ρε φίλε, μπέρα, το πέτυχες. Βέβαια, και όλα αυτά βέβαια και χωρίς ένσημα εννοείται. Δεν έχει. Τώρα ένσημα για το ναι. Baby City και είναι λίγο έτσι. Πώς πήγε ο δικός μου Φωτιάδης στο και στο Βαρσαλίνο να δουλέψει. Όταν ναι. Πήγε στο Δίκα, λέει, εγώ θα πάω να δουλέψω, λέει, χωρίς ένσημα, δεν πειράζει. Ναι. Πήγε στην εφορία το έκανε αυτό. Τι του το είπε, τι λέει, δεν αποκλείεται. Πήγε στην εφορία να δουλέψει. Στο Ίκα πήγε, λέει, παιδιά, εγώ θα πάω να δουλέψω, λέει, στο Βαρσαλίνο χωρίς ένσημα, δεν πιστεύω, λέει, να πειράζει. Δεν τίποτα εκεί, του πειράξει το παιδί. Αποκλείεται. Ναι, ρε φίλε, να σας θα ίσα τώρα. Έχει γίνει viral. Μεγάλο ραμ. Πήγε δήλωσε, ναι, δηλαδή. Πήγε να ξεχνάτω τώρα στο επιβιώσει. Πήγε στο Ίκα. Και το Ίκα του είπε βεβαίως, ναι, παιδί μου. Κοίταζε άλλος. Μου λέει τώρα, με δουλεύει αυτό σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, στα ίσια σου λέω. Εντάξει, τίμιος. Να ξέρετε αυτό ότι 10.000 πρόστιμο εδώ. Τίποτα, ναι, πάλι να ξέρετε, λέει εκεί πέρα. Ο Φαρσαλινός το ήξερε. Το ήξερε, έγινε γραμμούλα. Έχει γίνει το γαλαμαύρο να πω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή μου. Έλα, γόρι μου, νάτος. Πήγες δρε στο Ίκα και... ξέχασα να πω τα νέα της ημέρας. Να, τα νέα της ημέρας, έτσι εδώ το... Λοιπόν, η Σουλτάνα, δηλαδή ένας, παράσει η Σουλτάνα από την Αθήνα και ο Θεός. Ποιος, τι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και μαζί, επάνω, έγραψε το όνομά της, Σουλτάνα μου εσύ. Γύρνα πίσω, τι έκανε. Τι έκανε. Πήρε από το Φίνικες και έκανε τα φανάρια, τα βρύδια της, τα βρύδια της επάνω στο φανάρι. Και τα έκανε πάνω εκεί και λέει, Σουλτάνα μου, γύρνα πίσω. Σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Ναι, υπάρχει. Σε άλλη είδηση, γιατί αυτή δεν την καταλάβαμε. Η άλλη είδηση είναι. Πάμε δεύτερη. Πάμε δεύτερη είδηση, καταλαβαίνετε. Η άλλη είδηση είναι. Ναι. Ξέρω, παιδευτεί σκυλιών, γατιών, άλλο. Baby City ξενδιαφέρει, εδώ σου έχω δουλειά. Baby City. Περίμενα να σε πω. Ναι. Και το άλλο είναι, επειδή κλείνει η εκπομπή, ναι. Το άλλο έχω δει να κάνει, αλλά τραγεί. Να παιδεύει για φύλακα, δεν έχω ξαναδεί. Τι, τραγεί. Τραγεί. Δηλαδή τον βάζει και να φυλάει. Μάλιστα. Τρίτη είδηση, κύριε Ζεκύρη. Τον έπαιρνε και του έκανε τέτοια φύλακα. Έτσι. Και μόλις έκουγε ξέρω εγώ, ουρμούσε το Σαντάβρος. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα λέμε τη Δευτέρα. Τσαου. Τα νέα της ημέρας. Τα νέα της τραγία κάνει φύλακα. Λοιπόν, θα μας βγαίνει ο Ψωμιάδης. Πώς έχουν, ρε παιδί μου, όλα τα περισπούδα στα ραδιόφωνα ειδήσεις σε ένα λεπτό. Έτσι θα βγαίνει ο Φωτιάδης. Πήρε τη στήλη του. Φωτιάδη, ακούς. Θα μας λέει και θα καταλαβαίνουμε και τίποτα, μάλιστα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή. Εγώ πήραμε σήμερα. Τράγω security, να ξέρει. Τράγω security. Ελάτε μαζί μας, διαφυλάσσουμε το σπίτι σας. Η πρώτη είδηση μου άρεσε. Δεν κατάλαβα, όχι Χριστό. Τα φρύδια, το κοκοφίνι και. Τι λέει αυτό, τη Σουλτάνα τα φρύδια και έκανε. Μάλιστα. Θα πάρουμε χορηγό, πρόεδρο Δεσσαϊκού. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή Εκούσια και Ακούσια. Καλώς ήρθατε. Θα ξαναπούμε Δευτέρα εδώ με τα αποτελέσματα. Με καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ο Άρης 2-3-0. Ο ΠΑΟΚ άμα πάρει ένα χι καλά. Εξήγησέ μου λίγο κάτι. Τι σημαίνει καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Θεσσαλονίκης. Α, αυτό. Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι ΑΕΚ. Άμα είσαι ΑΕΚ, ρε φίλε, να κερδίσει τον εφαμέσο Ολυμπιακό, ρίξε 3 στο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία στις ομάδες. Εγώ τώρα το παίζω διπλωματία εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν θα κερδίσει και από εκεί και πέρα. Έτσι. Και το εγάλιο. Τα σάλια το. Λοιπόν, φιλιά, τσαό.